και το ρεφρέν. Πάμε λίγο στο ρεφρέν. Λοιπόν, εντάξει. Ήθελα λίγο ρε παιδί μου, να ακουστεί και το ρεφρέν. Καλησπέρα επίσημα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ακόμη μία εκπομπή Frame Rate, μην μιλάει εσύ ακόμα. Άσε να κάνω το εισαγωγικό και θα έρθω σε σένα. Μην βιάζεσαι αμέσως, ήρθες εδώ πέρα με απειλές. Λοιπόν, σήμερα είναι 10 Δεκεμβρίου 2015. Αυτή είναι, όχι εντάξει, νομίζω θα κάνουμε άλλες δύο live, Frame Rate live εκπομπές. Αλλά πριν πάω στο διπλανό μου, να καλησπερίσω την ομάδα η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι στη γραμμή, στο τηλεφωνικό αυτό το πράγμα, που λέγεται ίντερνετ. Απλά εγώ έτσι το λέω για να ακουστεί λίγο πιο παλαιομοδίτικο. Ο ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος σεξουαλικός, τι να πω, πώς αλλιώς μπορώ να σε χαρακτηρίσω, ρε Πρίτσκα? Μαλάκα. Θα πεθάνω. Ναι, τέλος πάντων. Αυτός, ο σεξουαλικός αυτός ο τύπος. Καλησπέρα. Ο Γιώργος ο Πρίτσκας. Τι έγινε, πώς είσαι? Όλα καλά, εσύ? Δεν με απασχολεί. Εντάξει. Επίσης, εκεί πέρα, μιας και πιάσαμε θάλασσες, ρε παιδί, μας μείνουμε προς τις θάλασσες. Πάμε στην Κύπρο μας, την όμορφη την Κύπρο μας, που στέλνουμε φιλιά σε όσους βλέπουν, ακούν γενικά, είτε frame rate εδώ live, είτε στο YouTube από την Κύπρο, και να στείλουμε όλη μας την αγάπη και στην Κύπρο. Έτσι μου ήρθε τώρα να αγαπήσω λίγο Κύπρο. Έχεις πρόβλημα? Ό,τι θέλω θα κάνω. Τέλος πάντων, είχαμε μείνει στον Νάγκεν Φεράρι. Ναι. Να χάμε! Νάικ, άλλο ένα ρε μάλα, άλλο ένα. Έλα, πάμε άλλο ένα. Ένα τελευταίο, πάμε. Ένα τελευταίο, τέλος. Λοιπόν, και επίσης έχουμε το άλλο το ψόφιο, το κορμί, το οποίο ακούει στο όνομα Μέμος Μπεγνής. Γεια χαραντά, ρε παιδί μου. Γεια ρε παιδί μου, εντάξει, τι λέει? Δεν σε απασχολεί. Άλλα, μάλλον έχεις διαβάσει. Λοιπόν, θέλω να μαντέψετε ποιος είναι αυτός δίπλα μου. Πάντως αυτός που είναι δίπλα μου δεν τον έχετε δει ποτέ σε κάμερα των Unboxholics. Ισχύει, μόνο το κεφάλι θέλω να κουνήσεις. Δεν έχει φανεί ποτέ, είναι στην ομάδα, είναι καιρό στην ομάδα, είναι στρατιώτης, λοχαγός θα έλεγα στην ομάδα. Μη γελάς. Και δεν τον έχετε δει ποτέ, θέλω να μου πείτε ποιος είναι. Κοίτα, ο Στρατούλης δεν είναι. Είναι λίγο δυνατούλης για Στρατούλης. Παρ' όλα αυτά, στην ομάδα είναι. Ούτε ο Λεωνίδας, και ο Λεωνίδας τρώει το φαγητό του. Ούτε ο Πελτές, και αυτός τρώει το φαγητό του. Ούτε ο Μπάμπης είναι, ούτε ο Μπάμπης. Πώς πάχινε λίγο. Ούτε ο Κούλης έχει εμφανιστεί ρε σε κάμερα Unboxholics. Σας λέω ποτέ, όχι σε frame rate. Δεν έχει εμφανιστεί στην κάμερα των Unboxholics ποτέ. Έχετε δει 2-3 avatar. Η Χριστίνα, όχι εντάξει, για Χριστίνα δεν είσαι. Δεν είσαι για Χριστίνα. Αντωνάκης λέει γιος της Τούλης. Τον έχω δει όμως. Τον έχω δει σε φωτογραφίες από τα events και τις, ναι, καρδίτσες. Τον έχουν δει. Λοιπόν, τον πήρανε χαμπάρι. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δείξεις. Λέω! Με πέθανε στη σύνορα, δεν μπορώ να πάω ανάσα. Μας τέλειωσε εδώ. Είναι πέρα το γνωστό μας αμούστακο, τον Unboxholics. Γνωστός κι ως. Βασικά θέλεις... να το βάλω εδώ, ρε. Να κρύβει ότι δεν έχω μούσια. Γνωστός και ο Θέμης Μπολτσής, ο οποίος είναι ο ένας εκ των δύο καρδιτσιωτών. Καλά το είπες. Καλά το λέω. Της ομάδας βρίσκεται εδώ. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο βρίσκεται στην Αριδαία. Κόλπο θα παιχτεί πάντως. Θα παιχτεί ένα πολύ καλό κόλπο, που λένε και εκεί στην καρδίτσα την όμορφη. Τι λέει, φίλε? Καλά, φίλε. Έλα ρε, τι έγινε. Το φάγες. Δεν είμαι μαθημένος εγώ. Το φάγες. Εδώ κοίταξε, αυτή η θέση που κάθεσαι είναι θρυλυγή. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία αυτή η θέση, ρε φίλε. Δεν μπορεί να έρχεσαι εσύ τώρα. Θα τα μάθουμε τα κόλπα. Θα τα μάθεις. Λοιπόν, κόλο κόλπα. Θα μας κάνει λίγο παρέα ο Θέμης, μετά τον έχω εκεί πέρα να πάει για να κάνει και τη δουλειά του.
Τι, από πού να ξεκινήσω? Ναι, θα ξεκινήσω από το βασικό. Ακόμα μία frame rate live εκπομπή. Εδώ έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε αυτό εδώ το καρτελάκι. Το καρτελάκι λέω, το κουτάκι. Το οποίο λέει τρίμηνη PS Plus συνδρομή. Εντάξει, εδώ. Πώς θα πάρετε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό? Στο forum των Unboxholics υπάρχει ένα link, το οποίο είναι αυτό που πετάω εγώ αυτή τη στιγμή μέσα στο, έτσι, μέσα στο chat, και το σπαμάρω λίγο, μη με μπανάρετε οι moderators, καλό παιδί είμαι, γενικά δεν σπαμάρω. Μπαίνετε, αφήνετε ένα σχόλιο ό,τι θέλετε και στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσω τον νικητή. Η εκπομπή, το δώρο και η εκπομπή είναι και σήμερα μία προσφορά του PlayStation, του PlayStation Plus. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η συνδρομητική υπηρεσία της Sony που χαρίζει κάθε μήνα παιχνίδια δωρεάν, έχετε εκπτώσεις, έχετε δωράκια, έχετε διάφορα ακόμη έτσι προνόμια, φυσικά σας επιτρέπει να παίζετε multiplayer κτλ. Κοστίζει 4 ευρώ το μήνα ή 50 ευρώ το χρόνο κτλ. Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ το PlayStation. Και μιας και είμαι στο PlayStation, να μείνω εδώ και να πω ότι σήμερα έληξε, ναι τώρα, πριν 10 λεπτά, έληξε η δεύτερη φάση των μεγάλων Unboxholics PS Plus Tournaments. Η δεύτερη φάση, παρακαλώ, τονίζω. Έχουμε ακόμα μέλλον μπροστά μας, μέχρι τις 22-23 που θα κάνουμε τους τελικούς. Έχουμε δουλίτσα. Έχουμε. Αύριο, μέχρι το μεσημεράκι, όσοι έχετε πάρει μέρος και τα λοιπά, οι οποίοι ήσασταν πάρα πολλοί και η δουλειά μας δεν ήταν καθόλου εύκολη, αύριο μέχρι το μεσημεράκι θα ανακοινωθούν τα ζευγάρια ή τα επόμενα βήματα, τέλος πάντων, για τις επόμενες φάσεις των τουρνουά. Είπα για το διαγωνισμό. Είπα για τα τουρνουά. Θα πω για ποιο λόγο είναι αυτός εδώ. Βασικά θα πω, θα τυζάρω το λόγο που είσαι εδώ. Δεν θα πω, πω πράγματα πολλά. Ο Θέμης είναι εδώ για κάτι το οποίο ετοιμάζουμε ως Unboxholics και λογικά θα το δείτε την επόμενη εβδομάδα. Για εμάς, δεν ξέρω για εσάς, για εμάς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό βήμα. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Πιστεύω ότι θα βρείτε ενδιαφέρον σε αυτό το πράγμα που ετοιμάζουμε. Δεν θέλω να υπερχαϊπαριστείτε. Κρατάμε χαμηλά τον πύχη και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Σε αυτό, τέλος πάντων, δεν είναι μόνο ο Θέμης που θα συνεισφέρει. Ο Θέμης είναι εδώ κυρίως για τεχνικά ζητήματα σε αυτό το πράγμα που πάμε να κάνουμε. Θα μπουν και νέα παιδιά στην ομάδα χάρη σε αυτού του νέου βήματος, τέλος πάντων. Και αυτό σημαίνει ότι εμείς όλο το Σαββατοκύριακο με τον Θέμη και τα υπόλοιπα παιδιά θα είμαστε σε φάση meetings, θα είμαστε σε φάση ετοιμαζόμαστε, πυρετοδός και τα λοιπά. Που σημαίνει ότι αύριο δεν θα έχουμε live stream. Κρατάω όμως κάτι και λέω ότι θα έχουμε το Σάββατο live stream με τη Χριστίνα. Θα κάνει κανονικά live stream η Χριστίνα. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα γίνει ένα μεγάλο εορταστικό στο ύφος του εορταστικού που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα για τα γενέθλια live stream. Horror θα είναι. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι Oculus με Αλέκο και πάλι έτσι μεγάλη παρέα, το οποίο θα είναι το τελευταίο Horror Night, όχι live stream, το τελευταίο Horror Night της χρονιάς και γι' αυτό θέλουμε έτσι να το γιορτάσουμε και τα λοιπά. Αύριο λοιπόν δεν θα έχουμε live stream, πιστέψτε μας, είναι για καλό λόγο ο λόγος που δεν θα κάνουμε, για καλό λόγο ο λόγος. Εντάξει ρε φίλε, τα ελληνικά τα χειρίζομαι με τέλεια. Χρόνια τώρα ήρθες εδώ πέρα και με κόλλησες. Σε κόλλησε ελληνικά. Μη κόλλησε ελληνικά. Ελληνική τίδα, ναι, αυτό. Λοιπόν, οπότε αύριο μη ρωτάτε πώς, τι, γιατί. Αύριο δεν θα έχουμε live stream. Πιστέψτε με, είναι για καλό. Την άλλη εβδομάδα όμως θα γίνει και τη Δευτέρα πολύ δυνατό live stream. Θα σας μιλήσω και γι' αυτό. Και τους έχω και τους δύο εδώ, τους άπιους. Τη Δευτέρα θα είναι και ο Πρίτσκα στο live stream. Θα εξηγηθώ τώρα. Και θα γίνει και εορταστικό μεγάλο την επόμενη Παρασκευή, frame rate την Πέμπτη κανονικότατα κτλ. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα παίξουμε μπαλίτσα. Εσύ δεν θα είσαι εδώ, θα έχεις εξαφανιστεί. Θα παίξεις με τους άλλους μπαλίτσα. Θα παίξω με τους άλλους μπαλίτσα. Θα παίξω μπαλίτσα κυρίως με τον Μπρίτσκα. Κανονική μπαλίτσα. Μην παίρνεις αέρα Nike και Memo. Ακούω. Την έρωσα, ρε. Έναν τελευταίο όμως. Περίμενε.
Θα παίξουμε κανονικά μπαλίτσα τη Δευτέρα. Τώρα προ θα είναι, FIFA θα είναι, θα δούμε ρε παιδί μου. Μάλλον για προ θα πάμε με τον Πριτσκάκο. Για να θυμηθούμε τις παλιές εποχές μας, Πριτσκά. Θα μάθεις μπαλίτσα από τον Άρχοντα πάλι. Τι θα μάθεις, βρε, τι θα μάθεις, βρε. Που πραγματικά τώρα αλήθεια πιστεύεις ότι μπορείς να με κερδίσεις στο προ. Καλά, αυτό το κρατάω, έτσι. Τι λες, ρε μαλακά, αλήθεια τώρα το πιστεύεις αυτό. Γιατί πολύ τα έχουν. Τι να σου πω ρε φίλε, πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο θράσος για να πιστεύεις τέτοιο πράγμα. Αλλά την ίδια μέρα, προ δεν μπορούμε να παίξουμε πάρα πολλές ώρες. Εγώ δεν μπορώ, πάνω από μία ώρα προ δεν μπορώ να παίξω. Θα παίξουμε προ, θα κάνουμε έτσι 3-4 αγώνες με τον Μπρίτσκα και μπορεί να κάνουμε και με μαζί σας κάτι και μετά θα παίξουμε Rocket League. Δεν αντέχω, παιδιά. Έναν τελευταίο νόμο. Θα το στήσουμε. Πώς λένε για τα χαρτιά και το τζόγο. Παιδιά, θα το στήσουμε. Αλλά, επειδή και το Rocket League το έλεγες για καμιά ωρίτσα, δεν ξέρω πού θα φτάσαμε με τον προ. Όχι, κοίταξε. Προ, ξέρω ότι δεν πρόκειται να πορωθώ, ρε φίλε, όσο πορώθηκα με το Rocket League. Εντάξει, ξέρω τι είναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά μετά θα παίξουμε Rocket League και θα παίξουμε όχι μόνο τώρα, δεν θα είμαστε μόνο οι τέσσερις. Λογικά ναι. Θα είναι και άλλα άτομα της ομάδας. Με τον Πρίσκα μπορείς να παίξεις split screen, έτσι, χωρίς να έχει εκείνο το παιχνίδι. Α, σοβαρά μιλάς. Ναι, έχει split screen mode κανονικά. Και αν μπει ο Πρίσκας με το λογαριασμό του, παίρνει κανονικά τρόφις και λοιπά, χωρίς να το κατέχει το παιχνίδι. Θα το δούμε αυτό. Και στην τελική θα πάει να αγοράσει 19 ευρώ. Έλα, χέσε με τώρα. Το έχω δοκιμάσει, το λέω εγγυημένα, ρε. Ωραία, ωραία. Οπότε τη Δευτέρα θα παίξουμε το προ μας που πρέπει να παίξουμε. Και θέλουμε για να αλλάζουμε έτσι και λίγο την ποικιλία. Και μετά δεν ξέρω για όσο πάει, θα παίξουμε Rocket League. Παιδιά, τι παιχνίδι είναι αυτό. Τι live stream ήταν αυτό τη Δευτέρα. Τι κλάμα. Πραγματικά ασύλληπτο. Το παιχνίδι είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Λοιπόν, αυτά με τις ανακοινώσεις, αγαπητέ Θέμη. Σε ευχαριστούμε για την παρέα. Όχι, κάτσε εδώ να συμμετάσχεις λίγο όσο μπορείς. Ελπίζω να τον ακούτε και σωστά. Το μικροφωνάκι εδώ κάνει δουλειά. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, τι να πιάσουμε, τι να... Πείτε μου εσείς, η επικαιρότητα είναι ok. Είναι ok. Προφανώς θα θέλετε να κουβεντιάσουμε και το θέμα που έγραψε ο Μπάμπης. Αλλά νομίζω ότι... Μ' ακούτε? Ναι. Ναι, ναι. Μόνος μου μιλάω, πείτε ένα ναι, κάτι πείτε ρε μαλάκες. Εγώ σε ακούω πάντως. Εγώ θέλω να ακούσω... Ο άλλος δίπλα μου, εγώ σε ακούω πάντως. Εγώ θέλω να ακούσω ευχάριστα νέα από τον Πρίτσκα. Ευχάριστα, ναι, ναι, το παίζω. Αν αυτό εννοείς. Ναι. Είμαι, νομίζω, πάνω από τη μέση. Είμαι, βασικά, δεν καταλάβει τι αλλιώς και να πω, είμαι στη θήτα, πάω προς όμικρον. Okay. Εντάξει. Και μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής είναι ό,τι ακριβώς μου λέγατε. Μου αρέσει. Αλλά θέλω να δω πού το πάει, για να σου πω. Καλά. Θέμη λέει, πού είναι τα μουσια? Εκεί τα ταξίδισα γιατί είναι τόσο πυκνά τώρα και με ενοχλούνε. Και είπα να τα κόψω. Πες να είναι το πιο αμούστακο πλάσμα που υπάρχει στον πλανήτη. Αλήθεια. Γιατί είσαι στην ομάδα χωρίς μουσια? Σου είπα, ρε, έχω μουσια, απλά τα κόβω γιατί με ενοχλούνε. Είναι τόσο πυκνά. Κοίταξε, δεν επιτρέπεται όμως. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένας αιρετικός. Προδότη. Ένας προδότης αιρετικός σε μια ομάδα πρέπει πάντα να υπάρχει. Ο αιρετικός μας είναι αυτός. Και η Χριστίνα, αλλά εντάξει, τη Χριστίνα, ας πούμε ότι τη συγχωρούμε. Ναι, τις δίνουμε, ναι, το OK. Ας πούμε ότι τις δίνουμε το OK. Λοιπόν, οπότε, σώμα εσύ, κύριε, χαίρομαι. Χαίρομαι που παίζεις ένα από τα, ναι, καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς. Πάρα πολύ, λοιπόν, το χαίρομαι. Χωρίς πλάκα, νομίζω στο είπα και στο τέτοιο, είναι τα 28 ευρώ που έδωσα με μεγαλύτερη χαρά φέτος. Δηλαδή τα χάρηκα που τα έδωσα. Χαλάλη τους. Θα χαρίσεις ακόμα περισσότερο, πίστευσέ με. Μέμο, έλα. Ξέρεις μου ότι με έχει χαλάσει λίγο μέχρι στιγμής. Να το ξεκίνησε η γκρινιά. Όχι. Δεν θέλω να πω spoilers τώρα, γι' αυτό δεν θα πω τι μου έχει αρέσει πολύ. Γιατί είναι πολλά. Το κλιμακτήριο που... άρχισε να χτυπάει, σας έχει το όλη ματσαμακίτιδα. Όχι, καμία σχέση. Κίτιδα έχουν, άστο. Είσαστε και δύο. Ναι, για πες. Χωρίς τώρα να ξέρω, μπορεί το τέλος να μου αλλάξει την άποψη, αλλά σε κάποιες αντιδράσεις ο πρωταγωνιστής δεν είναι πολύ ψυχρός και πολύ cool για αυτά, ναι, που βιώνει. Ναι. Στο review μου το γράφω ακριβώς έτσι. Ότι το voice acting του πρωταγωνιστή σε μερικά σημεία χωλαίνει και, ναι, χαλάει, ναι, την ευκαιρία. Ναι, με την έννοια ότι εγώ έχω πάθει την πλάκα μου και αυτό είναι ψιλοκούλερ, βέβαια. Μου κοιτάξτε, λέω, τι γίνεται τώρα, πλάκα μα κάνει, τι είναι πια. Θα σου πω όμως ότι στο τέλος δεν είναι τόσο cool τα πράγματα. Ναι.
Από τη μέση και το τέλος, το πάει πολύ καλύτερα το voice acting. Α, οκ. Εντάξει, πάντως τι ιδέα, τι σύλληψη, απίστευτο. Πολύ καλά, καλά, ακόμα δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε πιο safe αφού το τελειώσεις. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θέλω να δίνω και το link στα παιδιά, γι' αυτό και... Σπαμάρε τους λίγο, ρε. Επίσης, ναι, να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Γιατί μιλάμε για την ιστορία του και τέτοια που δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω άποψη. Αλλά με εντυπωσίασαν και μου άρεσαν πάρα πολύ και οι γρίφοι του. Είναι πολύ προσγειωμένοι, πολύ... πολύ φυσική, ρε παιδί μου, στο περιβάλλον του παιχνιδιού. Εμένα μου άρεσαν πολύ περισσότερο και από το Amnesia, γιατί στο Amnesia έχει κάποια καταλαβίστικα πράγματα όλες τις φορές. Ναι, τα παιδιά στο chat ρωτάνε γιατί μιλάμε. Για το σώμα. Μιλάμε για το σώμα. Πάλι. Πες το σώμα, αφού από την ελληνική λέξη βγαίνει, μάλλον. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Ναι, από εκεί βγαίνει. Ναι, από εκεί βγαίνει. Όπως και όλα τα γράμματα στους σταθμούς. Ναι, εντάξει. Αλλά εντάξει, ρε Σάκη, είναι fail αυτό που κάνανε, νομίζω. Έτσι το έχω εκλάβει εγώ. Το TAF, ας πούμε, που το λέγανε TAU, απλά το διαβάσανε. Ναι, εντάξει, από τη λάθος. Δεν ξέρω το πρόσεξες. Κάποιος με βρίζει το chat τώρα, ας μην το αναφέρω. Με βρίζει. Το είδα και εγώ. Μην με βρεις τόσο άσχημα. Σταμάτα. Έλα, για πες. Τίποτα, αυτά, πάμε παρακάτω. Έχουμε χαβαλέ αυτή την εβδομάδα. Έχουμε τα awards, τα βραβεία. Αμάν, θέλω να το σχολιάσω. Άσπας μωρέ με τη γελιότητα να πούμε. Έλα, τώρα, χαβαλές τώρα. Δεν θέλεις λίγο, ρε. Πράγει την γελιότητα. Λίγο, Orient the Blind Forest. Νίξε τον Bloodborne, άντε γεια. Λίγο. Λοιπόν, εγώ θα είμαι ισοπεδωτικός με αυτά τα βραβεία. Μπορώ. Κάτσε. Θα μιλήσεις γενικά για τα βραβεία ή για τα παιχνίδια που έδωσαν, που κέρδισαν τέλος πάντων. Για τις επιλογές, θα διαδηλώσουν. Βασικά πάμε ένα-ένα. Πάμε ένα-ένα τα βραβεία. Θα τα δούμε όμως λίγο γρήγορα. Μην φάμε όλοι μας την ώρα στα βραβεία. Ναι, γιατί έχουμε και το PlayStation Experience. Έχουμε και το Experience του PlayStation που είχαμε έτσι ωραίες ανακοινώσεις κτλ. Ο Nike, παρακαλώ, όσο εμείς τα λέμε αυτά, να ψάξει το link για το Experience. Α, όχι, είναι εύκολο να το βρω κι εγώ. Εντάξει, άκυρο. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Την προηγούμενη εβδομάδα, στις 4 Δεκεμβρίου, στα γενέθλιά μου πάνω, έγιναν τα ξημερώματα 4 Δεκεμβρίου στην Ελλάδα, έγιναν τα Game Awards, τα οποία Game Awards, όσο πάνε και μεγαλώνουν ως θεσμός και ως, πώς θα το πούμε τώρα, και ως show, και σε αυτά τα Game Awards ουσιαστικά βραβεύονται τα καλύτερα παιχνίδια, οι καλύτεροι δημιουργοί, οι καλύτερες εταιρείες κτλ. Ας το πούμε τα Oscars των video games, στο περίπου, εντάξει, κατά προσέγγιση. Το πρόβλημα είναι όμως ότι σε αντίθεση με τα Oscars, τα Game Awards είναι τίγκα στους χορηγούς, στις διαφημίσεις, στις ανακοινώσεις και λειτουργούν ως βήμα για ανακοινώσεις, για προβολή, για προώθηση κτλ. Να κάνουν δηλαδή εταιρείες στο marketing τους. Δηλαδή στα Oscar δεν βλέπουμε ανακοινώσεις εταιριών για νέες ταινίες, δεν βλέπουμε trailers για νέες επερχόμενες ταινίες, κατάλαβες, δεν βλέπουμε ανακοινώσεις για προσφορές και εκτόσεις κτλ. Όπως γίνεται στο Game Awards. Τα Game Awards είναι λιγάκι διαφορετικά, είναι πιο commercial το όλο σκηνικό. Νομίζω τα μπάφτα για παιχνίδια ταιριάζουν περισσότερο στα... Τα μπάφτα όμως δεν είναι αποκλειστικά video games. Ναι, αλλά τα μπάφτα για games ταιριάζουν περισσότερο στα... Και τα μπάφτα είναι British Awards, ναι. Έτσι. Ναι, και εκεί μιλάμε μόνο για... Ναι. Τα Game Awards, ναι μεν είναι αμερικάνικα, αλλά εντάξει, καλύπτουν παγκόσμια κλίμακα. Τέλος πάντων, δεν θα φάω χρόνο να πω για το πόσο τραγικά τα βρίσκω κάθε χρόνο και χειρότερα τα Game Awards. Σαν show, μπορεί σε κάποιους να προσφέρει έτσι συγκινήσεις, γιατί όσο πάει και μεγαλώνει ο show, έτσι, κάτι εντυπωσιακά σκηνικά, κάτι κάμερες έτσι τρελές και τέλος πάντων ήταν έτσι μεγάλο σαν show. Το είδε κοντά στα 2,5 εκατομμύρια περίπου κόσμος, πολύ μεγάλο νούμερο. Live εννοώ, μέσω των Twitch και των υπολείπων πλατφορμών. Ο Τόνης τη λίγουσα πάει, Πρίτσκα. Όπου θέλει πάει. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, άθλια, τα θεωρώ ένα πανηγυράκι που είναι πολύ στημένο, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
και οι υποψηφιότητες και οι νικητές, και δεν είναι απλά ότι διαφωνώ, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να είναι το χ ή το ψ παιχνίδι. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι όλο είναι πολύ στημένο και χαϊδεύει αυτιά εταιριών μεγάλων που ανήκουν έτσι στη δικιά τους την κλίκα και τα λοιπά. Αυτό το αμερικάνικο εταιρικό corporate του πράγματος. Τέλος πάντων, να πούμε για τις υποψηφιότητες. Για Game of the Year, το μεγάλο βραβείο τέλος πάντων του show, οι υποψήφια ήταν τα Bloodborne, το Fallout, το Metal Gear Solid 5, το Super Mario Maker και το The Witcher 3, με νικητή το The Witcher 3. Εδώ δεν νομίζω ότι είχαμε τραγικά πράγματα, και τα 5 παιχνίδια που ήταν υποψήφια ήταν παιχνίδια του 10, ας πούμε, παιχνίδια που αναγνωρίστηκαν, πήγανε καλά σε όλους τους τομείς. Εμένα είναι πολύ κοντά η πεντάδα μου πάντως. Βέβαια και το The Witcher 3 δεν μπορείς να πεις ότι αδίκως κέρδισε το βραβείο το πρώτο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, παιδιά, αλλά νομίζω ότι εντάξει, φέτος θα το δούμε σε πολλά μέρη του διαδικτύου και όχι μόνο πρώτο παιχνίδι το Witcher. Θέλω να έχω και τα σχόλιά σας. Εντάξει, ήταν άκρως αναμενόμενο και καλώς ή κακώς το Bloodborne δεν είναι mainstream παιχνίδι. Εφόσον δεν είναι για όλους, δεν μπορούσε να νικήσει τα υπόλοιπα 4. Εσύ πώς αισθάνεσαι που δεν βγήκε το Metal Gear, φίλε? Με το Metal Gear γενικά έχω ανάμεικτα συναισθήματα, οπότε εντάξει. Ναι, από αυτά που έπαιξα εγώ όμως είναι το Game of the Year. Δεν έχω παίξει Witcher. Bloodborne, δεν έχω παίξει Fallout, ούτε Witcher. Μόνο ούτε Super Mario Maker. Μόνο Metal Gear έπαιξα, άρα κατά ανάγκη είναι το Game of the Year μου. Και για μένα είναι Metal Gear. Αλλά δεν έχω παίξει Witcher, έχω παίξει Bloodborne Metal Gear. Καλά, από σένα δεν περιμέναμε να μην είναι το Metal Gear. Έναν τελευταίο. Τέλος πάντων, η πεντάδα του Game of the Year δεν είναι τραγική. Όχι, παλεύεται, εντάξει. Εντάξει, είναι μια χαρά η πεντάδα. Προχωράμε παρακάτω. Developer of the Year. Bethesda Game Studios, ή αν θέλετε να το λέμε, παιδιά, σωστά, στα Ισραηλινά. Ισραηλίτικα. Πώς είναι? Πρίτσκα, θέλω να με διορθώνεις. Πρίτσκα, είσαι εδώ. Ναι, δεν ξέρω. Θα είπα το ξέρω εγώ αυτό. Δεν ξέρω. Ναι, μα εσύ είσαι ομορφωμένος της παρέας ο δάσκαλος. Γιατί Ισραηλίτικα, ρε. Σε τι παιδιά μεγαλώνουμε? Δεν το ήξερα αυτό. Με πιάνεις από ετοίμαστο. Πρέπει να μου τα λες αυτά από πριν. Τέλος πάντων, είναι Bethesda. Το σωστό. Ναι, ρε, να το κανονίσουμε. Είναι... Και τι σημαίνει? Bethesda. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τέλος πάντων, η Bethesda όπως την ξέρουμε, η CD Projekt, η From Software, Kojima Productions. Δεν υπάρχει πια. Που δεν υπάρχει πια. Και η Nintendo. Με νικήτρια την CD Projekt Red. Εντάξει, ούτε αυτό τραγικό. Ναι. Λόγω του Witcher τώρα, προφανώς. Λόγω του Witcher δίνουμε στη CD Projekt. Ναι. Εντάξει, ναι. Και του DLC, που ήταν καλό DLC μετά. Μάλλον. Ναι. Okay, αλλά ναι, ποτέ. Το δέχομαι, γιατί είναι Πολωνή. Είναι ένα στούντιο που δεν είναι στα τεράστια. Είναι όμως, και είναι ένα στούντιο που έχει σμπρωχθεί πάρα πολύ τελευταία. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Δικαίως όμως. Δικαίως, δεν διαφωνώ, δικαίως. Αλλά ναι. Best Independent Game. Εδώ δεν διαφωνεί κανείς, φίλοι. Για νικητής, να το λέω από τώρα, βγήκε το Rocket League. Εντάξει, αλλά κατά καλύτερα awards που υπάρχουν. Δηλαδή, πήρε, φίλε. Είναι, πραγματικά τόση ώρα γκρινιάζουμε για τα awards. Τα awards είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Rocket League νικητήριο παιχνίδι. Ποιος το αμφισβητεί? Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό? Το αμφισβητείς εσύ ότι είναι... Όχι, ρε φίλε. Α, μου σου δίνω μία. Λοιπόν. Ποιοι ήταν οι άλλοι υποψηφιότητες? Οι άλλοι ήταν το Axiom Verge. Axiom Verge, ήταν το Her Story, το οποίο φέτος πήγε καλά αυτό. Ναι. Ori and the Blind Forest και το Undertale. Και το Undertale. Πολύ ωραία παιχνίδια και εδώ. Εδώ ήθελα σώμα όμως εγώ. Εκτός αν το σώμα δεν το λέμε independent. Independent είναι όμως. Τι είναι? Independent είναι. Ναι, ναι. Γιατί δεν είχαμε σώμα εδώ πέρα? Έλατε. Εντάξει. Δεν είναι καθόλου εμπορικό, αλλά να μου πεις τα άλλα είναι. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Best Mobile Handheld Game. Με υποψήφια τα Downwell, Fallout Shelter, Lara Croft Go, Monster Hunter 4 Ultimate και Pac-Man 256. Νικητής βγήκε η Lara Croft της Square Enix. Ευχαριστώ. Προχωράω στο Best Narrative, στην καλύτερη αφήγηση, μεταξύ των Her Story, Life is Strange, Tales from the Borderlands, The Witcher 3 και Until Dawn, νικητής βγήκε το βραβείο, πήρε το Her Story, πήρε βραβιάκι αυτό,
Γιατί εντάξει, παιχνίδι αφήγηση είναι ουσιαστικά αυτό και φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε αυτό. Best Art Direction. Εδώ έπεσε ξύλο. Batman Arkham Knight. Πείτε μου για ποιο λόγο το Art Direction του Batman να είναι στα υποψήφια. Για να είναι κάπου και αυτό, ρε. Τι ακριβώς είδαν, ας πούμε, στον Batman που δεν το έχουν δει και το βάλαμε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν παιχνίδια που έχουν. Έπρεπε απλά να μπει και κάπου τον Batman, γιατί εντάξει, ρε παιδιά, κολλητή μας είναι η. Πες τι να. Warner. Η Warner Bros. Λοιπόν, Bloodborne, Metal Gear, Ori and the Blind Forest, The Witcher 3. Art Direction στο Metal Gear. Ναι, και εγώ θα, σε αυτό διαφωνώ περισσότερο. Τι ακριβώς δηλαδή κοιτάμε στο Metal Gear από Art Direction, έτσι πολύ εντυπωσιακό. Παιχνιδάρα, ομορφιά, γλύκα, αλλά. Η σκηνοθεσία των Cinematics δεν πάει στο Art Direction. Τι Cinematics. Όχι, ποια Cinematics δεν μάλακα μέμο. Όχι, καθαρά. Η εισαγωγή τουλάχιστον είναι αριστουργηματική. Κοίταξε, εγώ με το Art Direction, αυτό που. Που περισσότερο εισπράττω, έτσι δεν ξέρω τι λέτε εσείς, είναι αυτό που πιστεύω ότι θεωρεί και ο Πρίτσιας, δηλαδή το εικαστικό κομμάτι του παιχνιδιού, την αισθητική του, το level design, ας πούμε. Όχι το πρακτικό level design, το art design. Το art design, δηλαδή, κατάλαβες. Από τις γραμματοσειρές, από το εικαστικό, το σχεδιασμό των χαρακτήρων, όλο αυτό, ρε παιδί μου, το σκηνικό, το θεωρώ art direction. Δεν βάζω μέσα τη σκηνοθεσία, καταλαβες. Εντάξει. Ναι. Και νικητής, τέλος πάντων, το βραβείο το πήρε το Ori and the Blind Forest, το οποίο είναι πανέμορφο παιχνίδι, το οποίο είχε όντως πραγματικά πολύ ωραίο εικαστικό. Αλλά δεν είναι και το Witcher μέσα, έτσι. Τι? Δεν είπες ότι ήταν και το Witcher υποψήφιο. Α, ναι, ήταν και το Witcher μέσα σε αυτά. Και τέλος πάντων, το βραβείο το πήρε το Ori and the Blind Forest, το οποίο ήταν μια παιχνιδάρα, ήταν και αυτό μια σκέτη γλύκα, θέλω να σας πω. Παιχνιδάρα, όντως. Αλλά δίπλα στο Bloodborne, όταν το Bloodborne πραγματικά. Παιδιά, κοιτάξτε, πολλές φορές έχουμε παρεξηγηθεί και βλέπω έτσι, ακούω κόσμο να γκρινιάζει και ότι αυτοί πορωμένοι με τα Souls κτλ. Αν δεις το Bloodborne, το είδες σήμερα εσύ. Το είδα, φίλε. Πες ρε, φίλε, δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που σου έκανε φοβερή εντύπωση σε αυτό το παιχνίδι, τι ήταν? Το όλο σκηνικό που βλέπεις το Βικτοριανό, Το Art Direction. Αυτό που έχουν κάνει με το Art Direction στο Bloodborne δεν περιγράφεται, ρε παιδί μου, και δίνουμε στο όρι. Ναι, αυτό ήταν το πιο απαράδεκτο μέσα στο σόι, ρε φίλε. Είναι το απόλυτο δεκάρι στο Art Direction. Αυτό δεν μπορεί να το φασβητήσει ακόμα και αυτός που δεν παίζει. Αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό. Με ποια λογική, ρε. Best Score Soundtrack. Άκου τώρα εδώ. Εδώ παλαιό να γίνει κακούργημα. Άκου. Fallout 4. Καλύτερη μουσική, παιδιά, έτσι. Fallout 4. Halo 5 Guardians. Πείτε μου για ποιο λόγο ήταν το Halo 5 μέσα στην πεντάδα των καλύτερων μουσικών φέτος. Και λείπει π.χ. το Assassin's Creed Syndicate. Πες μου. Γιατί Microsoft, ρε φίλε, έσκασε τα λεφτά. Εγώ δεν λέω να μπει, ξέρω εγώ, κανένα super indie παιχνίδι με μουσικάρα και γλυκά πράγματα. Ας βάλουν εκεί τα εμπορικά. Ubisoft. Συγγνώμη. Syndicate. Ναι, ρε φίλε. Συγγνώμη, Σάκη. Δεν με νοιάζει να γίνω γραφικός, αλλά γιατί και εδώ να μην είναι το Bloodborne και να το πάρει κιόλας. Το soundtrack το θυμάσαι. Πώς δεν το θυμάμαι, ρε πλάκα. Σήμερα τον έβαλα να τα ακούσει και λέει τι απόκοσμα. Σκέται ένα τριχύλα και δεν το βάλανε καν υποψήφιο. Μου βάλανε το Halo 5, το οποίο δεν είχε μουσική. Τους το είπε κανείς αυτό, ότι δεν ακούγεται μουσική, ακούγεται ένα ambient πράγμα. Μπορεί να νόμιζαν ότι είναι ακόμη ο Ντόνελ, ρε. Για πες λίγο τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, Fallout 4, Halo 5, Metal Gear Solid 5, διαφωνώ γιατί, κάθετα. Και αυτό δεν, γιατί. Δεν ξέρω, επειδή είχε ένα ωραίο main theme που έγινε πού και ήταν? Λίγο viral, που τι. Α, της Quiet. Quiet Theme. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα ωραία, αλλά εντάξει. Νάικ. Καλό είναι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσεις κι εσύ ότι από την κεντρική σειρά είναι το πιο αδύναμο soundtrack. Ναι, τα είπαμε. Έχει κάποια, αλλά δεν συγκρίνεται με κάποια άλλα. Ακούστε, για να ολοκληρώσω, Νάικ, γιατί έχω απάντηση να σου δώσω. Είναι και εδώ το Ori and the Blind Forest. Έχει πραγματικά πολύ όμορφη μουσική το Ori. Okay. Εντάξει. Λέει ο Μίτσος G21. Ρε μαλάκα, Σάκη, λέει να ερχόμαστε σε frame rate για να συζητήσουμε και δεν έχεις απαντήσει ούτε σε 5 ερωτήσεις όλων των παιδιών στο chat. Κάτσε, ρε παιδιά.
Δεν είπα ότι τα frame rate όλα είναι για να γίνονται Q&A. Υπομονή. Θα κάτσουμε και θα κάνουμε κουβέντα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πιάσει ένα θέμα να το ολοκληρώσουμε. Δεν είναι Q&A τα frame rate. Να βλέπω όλο το chat και όλη η κουβέντα. Βοηθάτε. Αυτό εννοώ. Να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε με την ουσιαστική έννοια να συζητήσουμε. Όταν χρειάζομαι τη βοήθειά σας και διαβάζω ωραία σχόλια που μπορούν να βοηθήσουν στη ροή της κουβέντας, αυτό εννοώ να συζητήσουμε. Cool. Δεν είναι Q&A. Όταν γίνονται τα Q&A, συζητάμε. Συνεχίζω. Ori and the Blind Forest, το οποίο έλεγα ξανά ότι έχει πραγματικά ωραία μουσική, και The Witcher 3. Το άκουσες επίσης σήμερα. Σήμερα τον έκανα έτσι. Αυτό το έχω ακούσει και μόνος μου το εστί, αλλά εντάξει. Παιδιά, είναι ασύλληπτη η μουσική του The Witcher. Ναι, ναι. Ασύλληπτη, ιδιαίτερη, σπάνια, καλογραμμένη, με πολύ δικό της χαρακτήρα. Σε ταξιδεύει, σε τρομάζει, σε... Πραγματικά... Έχει αυτά τα σλάβικα χρώματα που είναι απίστευτα. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και μου δώσαν στο Metal Gear, το οποίο είχε ένα main theme. Κάτσε στο Metal Gear. Ναι, το Metal Gear πήρε Best Core Soundtrack. Ναι, 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 το βλέπω. Επειδή είχε ένα καλό κομμάτι το οποίο έγινε πολύ viral και σου λέει ο κόσμος με ένα κομμάτι είναι πολύ ψαγμένο, ρε παιδί μου. Ο κόσμος πολύ το γούσταρε, μια χαρά θα το δεχτούμε. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, όχι. Το Witcher είναι από την αρχή μέχρι το τέλος πάρα πολύ ωραία μουσική. Ασύλληπτο. Ναι, ναι. Ασύλληπτο. Ακόμα και, ο στρατάρας που λέει το soundtrack του Battlefront, και αυτό ήταν πολύ ωραίο soundtrack. Βέβαια, soundtrack το οποίο το έχουμε ακούσει πολλές. Ναι, το Star Wars. Έχει δικιά του μουσική, είναι τη σειρά. Δικιά του. Έχει, τη σειρά είναι τα themes, οι νότες, ας το πω. Ναι. Οι μελωδίες. Αλλά έχει κάποιες διασκευές. Έχει διασκευές, έχει τέτοια, ναι. Πολύ ωραία. Okay. Τώρα για ένα κομμάτι βραβείο δεν παίρνεις. Εντάξει, ναι. Όταν παίρνεις να κατεβάσεις το soundtrack του Witcher και βλέπεις 40 κομμάτια τα οποία είναι το ένα διαφορετικό από το άλλο και δεν μπορείς να σταματήσεις να κάνεις skip γιατί και αυτός αρέσει, και αυτός αρέσει, και αυτός αρέσει. Τέλος πάντων, τραγικό βραβείο και αυτό. Και το Best Art Direction και αυτό τραγικό. Και νομίζω ότι υπάρχουν, σου λέω, στη μουσική, του Syndicate μουσική, σας άρεσε ή δεν σας άρεσε το παιχνίδι σαν παιχνίδι, είναι ασύλληπτη. Εγώ δεν έχω παίξει το παιχνίδι, αλλά η μουσική την ακούω πολύ. Η μουσική είναι ασύλληπτη, Και εγώ την έχω ακούσει, είναι ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί λείπει πραγματικά. Best Performance. Δεν θα διαβάσω τα ονόματα γιατί θα γίνω ρεζίλη. Στο Best Performance που δείχνει πόσο τιμένα είναι τα βραβεία. Της έδωσαν λάθος κάρτα και διαβάζει ότι είναι και το Witcher εδώ νικητής. Και γυρνάει η κάμερα και ήταν έτοιμη να σηκωθεί η άλλη από το Her Story. Και ούτε ξαφνιάστηκε ούτε τίποτα. Και σηκώνεται και λέει μετά ότι έγινε λάθος. Δηλαδή το ήξερε ότι θα το πάρει το βραβείο. Ναι. Αλήθεια μιλάς τώρα. Τα σκάτωσαν δηλαδή στη διοργάνωση και ήταν τόσο στημένο. Το ήξερε ότι θα το πάρει το βραβείο. Το ακούσατε. Το ακούσατε. Το συγκεκριμένο εγώ το κατάλαβα και από την είδηση που ανεβάσαμε σήμερα για τον Kojima, που εξηγούσε ένας γιατί δεν του επιτρέψαν να μπει. Ξέρανε ότι θα πάρουν βραβείο και ποιο βραβείο και βάλανε νομικές διαδικασίες μπροστά για να μην το πάρει ο Kojima. Οπότε, ναι, το ξέραν όλοι όσοι θα πάρουν. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε μετά. Τέλος πάντων, βραβείο πήρε και το Her Story εδώ, η Viva Seifert, πώς λέγεται αυτή. Βραβείο. Και άλλο βραβείο το Her Story. Το οποίο εντάξει, δεν έχουμε άποψη. Όταν δεν έχω άποψη για ένα παιχνίδι, δεν μπορώ να πω αν είναι... Είναι ο Mark Hamill από το Joker, ο Geralt, η Lara Croft στο Rise of the Tomb Raider. Τι εννοείς. Πείτε μου, τι ακριβώς υπήρχε σε αυτήν τη Lara Croft το οποίο θα της δώσει βραβείο καλύτερης ερμηνείας, πείτε μου. Για να δούμε ότι βάζουμε τα καλύπτουμε όλα. Οι κραυγές, ρε, όταν πέφτουν τα πατώματα. Ακριβώς αυτό, ποιο τα πατώματα όταν πέφτουν, τα... Αυτά. Αυτή είναι η ερμηνεία. Στο performance όμως μπορεί να σου βάλει και το facial capture και όλο αυτό που κάνουν. Best performance σημαίνει η καλύτερη ερμηνεία ως ηθοποιός πίσω από ένα χαρακτήρα. Γι' αυτό δεν λένε ως ο Geralt, λένε ο Doug Cockey, πώς λέγεται. Ή Kiefer Sunderland, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων. Τραγικό. Τραγικό το ότι έχουν εδώ πέρα μέσα τη Lara Croft. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Συνεχίζω. Games for
Change Award. Αυτή η κατηγορία είναι γελία από μόνη της. Τι εννοεί, ρε φίλε? Και καλά τα λίγο πιο σοβαρά κοινωνικά παιχνίδια, κάπως έτσι, που έχουν κάποιο κοινωνικό μήνυμα. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Για πες λίγο ποια είναι μέσα. Είναι το... το Cybele. Το λέω καλά? Δεν σ' άκουσα. Είναι το, το Cybele. Cybele, Cybele, Cybele. Δεν το ξέρω. Είναι το Her Story ξανά. Ναι. Είναι το Life is Strange. Α, ναι. Το Sunset. Και το Undertale. Ναι, τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, τι ακριβώς είναι αυτό το βραβείο. Ούτε αυτοί που το κέρδισαν ξέρουν. Απλά το δέχτηκαν. Μάλλον κάποια πρωτοτυπία, κάτι τέτοιο μυρίζομαι. Ναι, Games for Change, ναι, του τύπου παιχνίδια που είναι για να αλλάξουν την κατηγορία τους. Που είναι innovative. Καλά, εντάξει, είναι, το Life is Strange καλό είναι παρόλα αυτά που το πήρε, μπράβο. Ναι, δεν έχω άποψη αυτό. Best Shooter. Καλά. Περίμενε. Call of Duty Black Ops 3. Destiny The Taken King. Το Taken King το κάναμε ως νέο παιχνίδι. Έτσι το προωθούσαν για αυτή. Εντάξει, είναι... Τι είναι, ένα expansion είναι. Ναι, ένα expansion. Expansion. Γιατί να το ξαναβάλουμε και φέτος ως παιχνίδια με βραβεία, επειδή είναι expansion. Το Destiny του 15, το πρώτο ήταν του 14. Ξέρω. Περίμενε ρε, το Taken King είναι ένα expansion ενός παιχνιδιού που κυκλοφόρησε το 14. Για ποιο λόγο και φέτος να το έχουμε στα βραβεία? Ρητορικά ρωτάω, δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι και φέτος το Destiny στην παρέα μας. Δεν αμφισβητώ το Destiny και το αν είναι shooter. Σουτεράρα είναι. Απλά δεν καταλαβαίνω το λόγο που είναι και φέτος ως Taken King στα βραβεία, καταλαβες? Ναι, εγώ ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ είναι επειδή είναι expansion, αλλά είναι expansion που, ας πούμε, για ολόκληρη χρονιά, που μπορεί κάποιοι και να το εκλάβουν ως δύο. Ξέρεις, επειδή είναι ένα μικρό DLC, αυτοί το βλέπουν ως ένα DLC που θα πάει ένα χρόνο, αφού διαρκεί όλο τον χρόνο, το συμπεριέλαβα. Ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Halo 5, θα το δεχτώ ως shooter. Και ως shooter είναι σουτεράρα. Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Splatoon και Star Wars Battlefront. Ειδικά, προσέξτε, το Battlefront σαν shooter, τίποτα. Έχει τους βασικούς μηχανισμούς των Battlefield, ok. Ίσα ίσα πολλοί κόσμος διαμαρτυρήθηκε ακριβώς πάνω στο shooting του πράγματος. Το ότι είναι ρηχό, ναι. Το ότι είναι ρηχό και ότι δεν έχει βαθύ gameplay στο shooting. Το Splatoon. Παιχνιδάρα το Splatoon. Εγώ ακόμα το παίζω με την κόρη μου. Αλλά ως shooter τώρα να πάρει βραβείο το Splatoon ως shooter επειδή... Τι λέτε κι εσείς? Βασικά δεν είναι το ότι πήρε το βραβείο. Είναι το ότι από τη στιγμή που το πήρε, τα υπόλοιπα, τι είναι τα υπόλοιπα που δεν πήρα? Τους έκανε ρόμπα απλά. Αυτό, ναι, δηλαδή σκέψου, πήρε το Splatoon, δηλαδή τα άλλα χάσαν, και από τι χάσαν, και ποια ήταν αυτά που χάσαν, δηλαδή. Εντάξει, κοίταξε, φαντάζομαι ότι του επιβράβησαν για την πρωτοτυπία του σε ένα είδος το οποίο είναι αρκετά κουρασμένο, ρε παιδί μου, και κορεσμένο. Εγώ συμφωνώ με το βραβείο, δεν έχω παίξει τα υπόλοιπα βέβαια, αλλά τώρα, ναι, αναλόγως, τι εννοούμε σαν shooter? Εννοούμε απλά ποιο είχε το καλύτερο feeling του shooter ή δεν ξέρω. Ή ως καλύτερο video game που είναι shooter. Ναι. Ή ως πιο φρέσκο shooter. Εγώ νομίζω αυτό μέτρησε περισσότερο. Ναι. Το ότι ήταν λίγο φρέσκο. Έχει καλούς μηχανισμούς όμως το Splatoon. Φοβερούς. Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Ναι. Είναι καλό. Λοιπόν, Best Action Adventure. Εδώ έγινε και η φασάνη με τον Kojima. Εδώ έγινε το ξύλο, ναι, ναι. Assassin's Creed Syndicate. Batman Arkham Knight. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ori and the Blind Forest. Rise of the Tomb Raider. Προσέξτε τώρα. Μεταξύ των κάργα
κάργα εμπορικών super action παιχνιδιών, όπως είναι το Assassin's Creed, το Batman, το Metal Gear και το Rise of the Tomb Raider, πετάμε έτσι και σαν πουτσίτσα το όρι μέσα για να δικαιολογήσουμε το adventure του πράγματος. Ένα platform παιχνίδι με γρίφους. Ναι, το όρι είναι ένα platform, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να το πω, ένα με το Advania. Το βάζεις, είναι το βάζεις σε βραβεία, platform. Το βάζεις σε βραβεία δίπλα στο Syndicate και το Batman και το Rise of the Tomb Raider. Πού κολλάει, ας πούμε, να το βάλεις. Δεν νίκησε αυτό. Το Metal Gear πήρε το βραβείο. Το Mad Max που ήτανε. Σπίτι του. Καναπέ. Σπίτι του και καλά έμεινε. Σπίτι του. Λοιπόν, Best RPG. Εντάξει, τώρα τι. Ναι, Bloodborne, Fallout. Που το Fallout μπήκε ως RPG. Που είναι ένα από τα Fallout που δεν είναι RPG τόσο πολύ. Pillars of Eternity, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό παιχνίδι. The Witcher 3, το οποίο πήρε και το βραβείο. Okay, και το Undertale. Best RPG. Ναι, εντάξει. Τώρα, το Witcher 3, ναι, νομίζω ότι φέτος... το άξιζε. Το άξιζε. Θα ήταν και λίγο κουλό. Ναι, ρε, μα, πώς, θα ήταν κουλό. Πώς μπορεί να πάρει το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς και να μην κερδίσει την κατηγορία του, ας πούμε. Ναι. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Best Fighting Game. Πάμε παρακάτω. Εδώ δεν... Κάτσε γιατί θα μας ακούει ο Stark και θα... Smash Bros. Smash Bros. Στο Best Fighting φαντάσου δεν είχε καν 5. Είχε 4 υποψήφιους. Ναι, εντάξει, είναι πριν. Δεν είχαν τόσα να βάλουν. Και υποψήφια ήταν όσα βγήκαν. Και θα το λέει ο developer, ξέρω εγώ. Ήμουν και υποψήφιος. Guilty Gear, Mortal Kombat X, Rising Thunder και Rise of the Incarnates. Και όμως υπήρχαν και άλλα fight. Γιατί έχουν 4 υποψήφια, είναι δικό μας το λάθος αυτό. Υπήρχαν, υπήρχαν στη χρονιά, κυκλοφόρησαν και άλλα fighting games. Λίγο obscure, αλλά κυκλοφόρησαν, ας πούμε. Γιατί είχε 4 ούτε καν 5, ας πούμε. Δεν γούσταραν. Ποιος το πήρε τελικά? Το Mortal Kombat, ρε φίλε. Ποιος το πήρε? Χωρίς ανταγωνισμό ήταν. Χωρίς ανταγωνισμό έπαιζε φέτος αυτό. Best Family Game. Disney, Infinity, Lego Dimensions, Skylanders Superchargers, Splatoon και Super Mario Maker. Θα σου πω για... και με νικητή το Super Mario Maker. Θεωρώ πολύ λάθος επιλογή να κερδίσει το Super Mario Maker ένα Family Game Award. Πρίτσκα. Και μιλάω, λέω Πρίτσκα γιατί είναι ο μοναδικός που έπαιξε Super Mario Maker από την υπόλοιπη παρέα. Και εγώ έπαιξα λίγο. Ναι. Λίγο. Λίγο, ναι. Και Family Game του Super Mario Gamer. Το Maker, sorry. Ναι, τι θεωρείτε ακριβώς Family Game? Αυτό που και καλά πρέπει να το παίξει όλη η οικογένεια μαζί. Family Game. Άντε, ή μπορεί να κάτσεις επειδή θα δημιουργήσεις πίστες, θα παίρνεις ιδέες από τα άτομα γύρω σου και όλοι μαζί θα φτιάξετε μια πίστα. Ξέρω. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Δηλαδή το, και τα υπόλοιπα, το Mario έτσι Party, είναι. Το Mario Party 10 ή το Animal Crossing, το Amiibo Festival, είναι πιο family game, γιατί είναι τετραπλό, ξέρεις, ανταγωνιστικό. Ακριβώς. Άσε που ναι, τα... Παιδιά, οι κατηγορίες των βραβείων είναι γελίες τώρα, μην είμαστε, μην κοροϊδεύουμε τώρα τους αυτούς μας. Τι family game και τι games for change και τι best RPG και χαζομάρες τώρα. Best sports racing game, άκου τώρα. Τα μπλέξαν και εδώ πάλι. Άκου τώρα. Best sports... Μπλέκουν, βαριούνται να βγάλουν και δεύτερη κατηγορία και τα sports με τα racing τα κάναμε ίδια, ας πούμε. Εντάξει. Είχαν δύο κατηγορίες για τα e-sports και αυτά τα είχαν σε ένα μαζί. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι και τόσο τέτοιο, ας πούμε. Είναι στάνταρ τα πράγματα. FIFA 16 και Pro μέσα. Άκου τώρα. Όχι, ναι, υπάρχει και το Pro βέβαια. FIFA 16, Pro NBA. Το ποιος το κέρδισε είναι το ωραίο. Ενώ έχει το Forza μέσα. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Είναι το Forza μέσα, σε αυτά τα τρία, είναι και το Rocket League. Και κέρδισε το Rocket League. Άντε, γεια. Ξέρουν τα παιδιά. Δώρο. Γιατί είναι 2-1, ρε. Μπράβο, είναι και racing και είναι και sport. Είναι... τα παιδιά ξέρουν. Καλύπτει, ναι, τα παιδιά ξέρουν. Δεν είναι κουλή αυτή τώρα η τέτοια. Δηλαδή, τι μου βάζεις υποψήφια πια?
Αδική και τα άλλα racing, ρε. Που ας πούμε δεν ήταν. Βάλε ένα, όχι, βάλε μου κατηγορία racing, ρε φίλε. Φέτος είχες racing παιχνίδια. Ναι, racing υπήρχαν πολλά φέτος. Και δεν είναι όλα τα racing sports φάση του τύπου, ξέρεις, αγώνες. Όπως είναι π.χ. το. Πες το, ρε, το racing sim που κυκλοφόρησε στο. Project Cars. Το Project Cars, ας πούμε, που έχει έτσι ένα άρωμα αθλητικό. Είχε φέτος. Κάνε μια κατηγορία racing. Βάλε το Need for Speed, βάλε το Forza, βάλε το. Το The Crew, ας πούμε, είχε πολλά. Το The Crew, βάλε το. Πώς πες το. Το Project Cars. Έχεις πράγματα να δείξεις. Δηλαδή, τι μου το μπλέκεις με τα sports. Τέλος πάντων. Ό,τι να είναι. Best multiplayer. Call of Duty Black Ops 3, Destiny The Taken King, ξανά το Destiny μέσα. Εντάξει, παιχνίδι που κυκλοφόρησε πέρσι, επιμένω. Δεν υπάρχει λόγος ένα expansion να το λέμε καινούριο παιχνίδι. Nike. Ναι ρε, ναι, σίγουρα. Ένα μεγάλο expansion. Από τη στιγμή που το συμπεριέλαβαν στην άλλη του την κατηγορία, θα το βάλουν και εδώ. Ναι, αυτό λέω. Γενικά το Destiny δεν έπρεπε να είναι φέτος τα βραβεία. Πέρσι να ήταν, βεβαίως, καλοδεχούμενο και ας έπαιρνε και βραβεία. Αλλά φέτος για ποιο λόγο. Λοιπόν, ή αν ήτανε, έπρεπε να ήταν και του Drive Club το expansion με τις μηχανές π.χ. στα racing, ξέρω εγώ. Με το ίδιο σκεπτικό. Ήταν να ανεβάσω λίγο το μικρόφωνο εδώ και να χαμηλώσω λίγο το Skype, ok. Best Multiplayer είπαμε, Black Ops 3, Destiny The Taken King, Halo 5, Rocket League και Splatoon με νικητή το Splatoon. Στο Best Multiplayer, κατά την άποψή μου, θα μπορούσε φέτος βραβείο να πάρει και το Black Ops, το οποίο έχει πολύ, πολύ καλό multiplayer mode. Το Rocket League, αλλά εννοείται ότι θα έπρεπε να πάρει βραβείο γενικά και ας μην είναι πουθενά. Έπρεπε να πάρει το τιμητικό φέτος, δηλαδή δίνουμε το καλύτερο παιχνίδι στο που το δώσαμε. Στο Witcher, δίνουμε το Game of the Year στο Witcher και δίνουμε το best. Το βραβείο, γιατί έτσι. Ναι, το βραβείο είναι Just Cause βραβείο. Βραβείο Just Cause, επειδή έτσι. Λοιπόν, και το Halo ήταν καλό φέτος, για Multi. Το Multi του Halo 5 ήταν πάρα πολύ καλό, όσο και αν γκρινιάζουμε δηλαδή για το υπόλοιπο, το Multi είναι φοβερό. Τέλος πάντων, νικητής το Splatoon, το οποίο είναι πολύ καλό παιχνίδι, πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ξέρω, εδώ νιώθω την εντύπωση ότι λίγο την κλωτσίσαμε την Nintendo, να τη σπρώξουμε πρίτσκα. Επειδή δεν πρόσεχα πολύ για ποιο βραβείο πήρε αυτό. Best Multiplayer. Α, Best Multi. Και ο ανταγωνισμός ποιος ήταν? Α, Rocket League, είχε Rocket League μέσα, Είχε Rocket League, είχε Halo 5, Destiny και Call of Duty. Ναι, οκ. Okay. Απλά έχω την εντύπωση ότι, ψηφίζουν, ποιοι τα βγάζουν αυτά τα βραβεία. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι για τις υποψηφιότητες ψηφίζουν δημοσιογράφοι, αλλά βγάζουν τις υποψηφιότητες, αλλά το ποιος θα νικήσει, ποιος το ψηφίζουν, ο κόσμος το ψηφίζει. Σε μερικά το ψηφίζει ο κόσμος. Τα άλλα δεν μας λένε ποιος. Α, καλά. Έχουνε, νομίζω, με συντελεστές πάνε. Καταλάβες, δηλαδή, κάποιο. Ένα συντελεστή, ναι, γιατί τον δίνει ο κόσμος και κάποιοι άλλοι συντελεστές καθορίζονται από το. Αν από το άλλους, ψηφίζει το κοινό. Φαγγελάκι. Δικαιολογείται κάπως, ρε παιδί μου, δικαιολογούνται οι επιλογές. Η απουσία του Bloodborne, ας πούμε, δικαιολογείται και του σώμα. Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε το κοινό να δώσει τέτοια βραβεία με αυτόν τον τρόπο, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πέσει το σμπρόξιμο από όλες τις πλευρές και δεν θα είναι πολύ δίκιο. Θα έπρεπε να δουλεύει όπως λογικά δουλεύει, ας πούμε, το τώρα που πιστεύουμε, δηλαδή με συντελεστές. Να δίνουν τη γνώμη τους μια συγκεκριμένη ομάδα από κριτικούς, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Το κοινό, τα άτομα της βιομηχανίας, ξέρω, δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει. Τέλος πάντων, το Splatoon δεν κολλάει για καλύτερο multiplayer. Το Splatoon ίσως θα μπορούσε να ήταν στο. Να κερδίσει βραβεία, το Family Game θα μπορούσε να πάρει το Splatoon. Έτσι, θα μπορούσε να πάρει το. Ποιο ήταν πάνω? Το shooter δεν κολούσε, το Splatoon τώρα, εντάξει, κακά τα ψέματα. Κάτσε, Family Game το Splatoon. Νομίζω έχει αρκετά φανατικό κοινό. Το έχει πάει λίγο πιο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο αθώο πλέον να πας να παίξεις. Φίλε, δεν ξέρω τι λες, αλλά εγώ με την κόρη μου παίζω φανατικά Splatoon τώρα. Μάλλον όχι στο competitive του παιχνιδιού.
Ναι, τέλος πάντων. Επειδή βλέπω ότι έχουν τα update, γι' αυτό σου λέω. Άκου τώρα και κλάψε. Αυτά τα ψήφισε ο κόσμος, by the way. Αυτά τα ψήφισε ο κόσμος, τα most anticipated game. Και έρχομαι εδώ και ακόμα απορώ με τον νικητή αυτής της κατηγορίας. Λοιπόν, most anticipated game. Το πιο αναμενόμενο παιχνίδι. Horizon Zero Dawn. No Man's Sky. Quantum Break. The Last Guardian. Uncharted 4. The Thief's End. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4 παιχνίδια της Sony και ένα της Microsoft. Γιατί όχι Final Fantasy 7, π.χ. Για το 16 είναι αυτό. Ίσως επειδή ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Αυτό είναι... Όχι, δεν είναι για το 16. Είναι σκέτο. Είναι αόριστο. Είναι αόριστο. Το πιο αναμενόμενο παιχνίδι ποιο είναι. Half-Life 3. Μάλιστα. Ναι, και έχουμε 4 παιχνίδια της Sony και ένα της Microsoft. Και με νικητή το No Man's Sky. Και συνεχίζω να πιστεύω... Εδώ γελάμε. Όχι, No Man's Sky, αλήθεια. Ναι ρε φίλε, δηλαδή. Όχι, το Uncharted. Νόμιζα το Uncharted ήταν. Ρε παιδιά, δεν φίλε, έχω καταλάβει... Έλα, πες. Έλα, πες. Υπάρχει το αυτό, το Horizon Zero Dawn, στον Πρίσκα το λέω. Υπάρχει το Quantum Break, που είναι, έχει τόσο φανικό κοινό από το Alan Wake. Το The Last Garden, έχεις τρελαθεί εσύ. Δεν ξέρω, δεν απαραίτητο λέει και δίνουμε ναι. βραβείο σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρουμε καν τι θα είναι και ακόμα δεν έχει πείσει για το τι θα είναι και το αν θα είναι καλό ή όχι. Και για το οποίο είχαμε και προβλήματα στην ανάπτυξη, είναι και μικρή ομάδα. Και σκεφτείτε και τι λείπει μέσα, δηλαδή Final Fantasy, Zelda, Deus Ex, ξέρω εγώ, το Cyberpunk, λείπουν τόσα, ας πω. Ναι. Ήποπτο, όντως, ύποπτη τέτοια. Και ποιος έθεσε τις υποψηφιότητες. Αυτό και αν παίρνει πόντι μπροστά μου, Σάκη. Αυτό. Dark Souls 3 π.χ. Αλλά εντάξει. Αυτό είναι ξεκάθαρο σμπρόξιμο. Πολύ σμπρόξιμο παίρνει. Γενικά. Έχει Δέστε. Πολύ. Ποια είναι τα εμπορικά του. Μεγάλη κάλυψη. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε τώρα. E-sports player of the year και e-sports team of the year. Τι να πούμε τώρα. Από εδώ τι να μιλήσουμε. Τρία σκύπ έχει κι άλλο. Και e-sports game of the year. Και έχουμε Counter-Strike νικητής, Global Offensive, το CSGO, Call of Duty Advanced Warfare, Dota 2, Hearthstone και League of Legends. Με νικητή το CSGO. Φέτος όντως ανέβηκε πολύ το CSGO. Πάρα πολύ. E-sports δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Τέλος πάντων, και για την ιστορία, να μην τους αφήνουμε για τα παιδιά, γιατί κάποιοι μπορεί να παρακολουθούν πολύ περισσότερα από εμάς. Team of the Year πήρε η Optic Gaming. Okay. E-sports Game of the Year πήρε, είπαμε, το Counter-Strike. Και Trending Gamer. Αυτό τι είναι πάλι? YouTubers. Ο Στρατούλης. YouTubers. Trending Gamer. Total Biscuit. Ο Monte Cristo. Ο Greg Miller. Ο Markiplier και ο PewDiePie. Με νικητή τον Greg Miller, ο οποίος έκανε ωραίο λόγο, by the way. Τα είπε πολύ ωραία όταν βγήκε να πάρει το βραβείο του. Από αυτούς παρακολουθώ μόνο τον Markiplier. Το PewDiePie λέει. Το PewDiePie δεν παρακολουθώ. Best Fan Creation. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε όμως. Έχει το GTA 5 Targets, το Real GTA, Portal Stories, Super Mario Maker e-reader levels, Twitch plays Dark Souls. Αυτά δεν τα ξέρω, δεν ξέρω τι είναι, τι βραβεύουν, ποιους βραβεύουν, γιατί τους βραβεύουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι που έκαναν fans και έχει σχέση με παιχνίδια, δεν απαραίτητο παιχνίδι, μάλλον. Ναι. Το Real GTA είναι σαν φιλμάκια, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό το τελευταίο με το Twitch είναι και καλά που γράφουν στο chat και γίνονται μέσα στο παιχνίδι αυτά. Είχε και το Pokémon παλιά. Twitch Plays Pokémon. Α. Πρέπει να το παρακολουθείς λίγο το πράγμα, εντάξει. Τέλος πάντων, όλα αυτά, πέρα από τα λάθη και τα λοιπά και τα θέματα που συζητάμε τόση ώρα, συνοδεύτηκαν και από κάτι δισεκατομμύρια ευρώ διαφημίσεων και, ναι, ρε φίλε, και προθετικών ενεργειών. Έτσι. Είχε και τηλεθέαση καλή και ότι οι χορηγοί του ήταν θετικά και ζεστά το θέμα, οπότε θα έχουμε και του χρόνου και αρχίζουν και εδραιώνονται.
Δεν θα τα αποχωριστούμε δηλαδή. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο από τη στιγμή που τα βραβεία δεν παρουσιάζονται όλα live. Παρουσιάζονται μόνο τα βασικά και τα υπόλοιπα απλά ανακοινώνονται. Ναι, ναι. Οπότε το focus, ας πούμε, το επίκεντρο του show είναι κυρίως αυτό. Οι πρεμιέρες του υποτίθεται που έχει. Αυτό. Φέτος δεν ήταν καλές όμως. Όχι, δεν είχε κάτι, ποιος ξέρει τι. Ναι, ναι, πέρυσι ήταν καλύτερες. Όχι, δεν είχε κάτι, ποιος ξέρει τι. Ισχύει. Αυτά με τα Game Awards. Νομίζω τα δύο σημαντικότερα δεν είπες. Μια την πηχτή που έριξε η Jade Raymond, που λέει γιατί δεν είναι ο David Hayter στο Metal Gear η φωνή. Και που έκανε και το λάθος μετά. Πέταξε απλά την πηχτή και έδωσε το βραβείο της και έφυγε. Και για τον Kojima, εντάξει, που είπες θα το σχολιάσεις. Α, ναι. Νομικά έγινε το όλο σκηνικό και απέκλεισαν τον Kojima στο να μπει στα βραβεία και να πάρει το... Ουσιαστικά του ρίξαν πόρτα, γιατί η Konami δεν τον άφησε. Και μάλλον λόγω του συμβολέου του, έτσι δεν είναι, Μέμο? Όχι, δεν έχει σχέση το συμβόλαιο. Από ό,τι λένε. Τι, από απλά το λένε. Παιχνίδι πώς ανήκει στην. Να ρίξεις πόρτα στον Kojima, δεν κατάλαβα. Το παιχνίδι ανήκει στην Konami και απαγορεύσανε από τον Kojima νομικά να παραλάβει αυτό το βραβείο. Προσπαθεί να αποσυνδέσει το όνομά του. Ναι, το πόσο απαγορεύει γενικά να εισέλθει στον χώρο των βραβείων, δεν έχω ιδέα παρόλα αυτά. Θα μπορούσε άμα γουστάρει να πάει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να το πω. Γιατί δεν είναι ότι δεν τον άφησαν απλά να πάει στο stage να πάρει το βραβείο. Δεν ήταν καν στην αίθουσα ενώ πήγε. Ναι. Ναι. Έτσι. Ναι, αλλά εάν ήταν στην αίθουσα θα γινόταν χαμός. Δηλαδή, όποιος και να ανέβαινε πάνω στη σκηνή, εδώ οι κάμερες μπορεί να γυρνούσαν και πάνω στον Kojima. Άκου τι λέει ο Μπάμπης. Το θέμα δεν ήταν να το πάρει ο Kojima, αλλά να μην μιλήσει στο μικρόφωνο. Έτσι, το πιάσατε. Έχει απόλυτο δίκιο. Αν μιλάει και στο ίντερνετ, ρε παιδιά. Δεν νομίζω θα περίμενε να πάει στο μικρόφωνο για να το πάρει. Όχι, όχι. Θα μπορούσε να πετάξει μπηχτή, θα μπορούσε να προκαλέσει, θα μπορούσε να κάνει πολλά πάνω στο. Ωραία. Δεν το κάνει και τώρα. Twitter, στο κάνει Twitter. Ένα tweet. Μπορεί, ναι, δηλαδή. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί. Αλλά είναι άλλο όταν πάει πάνω στο βραβείο, στο stage να πάρει το βραβείο και να πετάξει, ξέρω εγώ, ξέρεις, κάμια μπηχτή έξυπνη κτλ. Είναι και γνωστός τρολάς, οπότε. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Από τη στιγμή πάντων που το παιχνίδι ανήκει στην Konami, είναι νομικά λογικό να του απαγορεύσει να το πάρει. Γιατί όμως το απαγορεύει. Ο Κούλης λέει, δεν πήγε, λέει Ισάκη, του απαγορεύτηκε, λέει, πριν να πάει, από πριν, λέει, να πάει, εξαιτίας των νομικών περιορισμών. Βασικά και εγώ κάπου είδα ότι το έβλεπε από το σπίτι του στην Ιαπωνία, τα Awards. Πού? Από το σπίτι του στην Ιαπωνία. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, έχει ξεφύγει η κατάσταση μαζί τους και νομίζω ότι πρέπει να τελειώνει αυτό το συμβόλαιο του Kojima. Μπας και ακούσουμε λίγο τι παίζει. Γιατί θα ακούσουμε όμως τι παίζει. Γιατί είχε αφήσει ένα παιδί ένα πολύ καλό σχόλιο στο site, ότι ποιος θα τον εμπιστευτεί ξανά άμα βγει και πει έγινε αυτό και αυτό με την Konami. Εκθέτει ουσιαστικά τον προηγούμενο εργοδότη του. Ποιος θα τον εμπιστευτεί μετά, ας πούμε. Μπορεί να εκθέσει και αυτού στο μέλλον. Κοίτα, με το όνομα που έχει δημιουργήσει, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή, ό,τι και να πει. Ακούγεται περίεργο μέσα σε μία. Είναι Kojima, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Δεν πρόκειται. Μπράβο, πάντως που το είπαν όλο αυτό έξω. Υπάρχουν άλλοι και άλλοι δημιουργοί που είναι καραγκιοζοπαίχτες και τους στέλνουν και πάλι στα παιχνίδια. Έλαντε. Έλαντε. Λοιπόν, είχαμε και κανένα δυο ωραίες ειδήσεις από εκεί. Έτσι. Είχαμε την ανακοίνωση ενός Batman από την Telltale. Πολύ ενδιαφέρον. Τι άλλο είχαμε έτσι, World Premiere. Το Psychonauts 2, ναι. Που βγήκε στη σκηνή ο Σάφερ και ουσιαστικά είπε ότι ξεκινάμε Kickstarter. Kickstarter είναι, ναι. Ναι. Τι άλλο είπες? Το Halo έδειξαν, το update του Δεκεμβρίου. 2-3 παιχνιδάκια ακόμα, ένα τρέιλερ είχαμε από το Lego. Ναι. Τι άλλο είχαμε, κάτι. Πέρυσι ήταν πιο χοντρές το DLC της Lara, είδαμε. Walking Dead Mission ήταν εκεί. Δεν κάνω λάθος. Ένα Walking Dead είπε, ναι, Telltale. Ναι, δείξανε και τρέιλερ του Uncharted 4, ας πούμε. Α, αυτό είχε λίγο ζουμί.
Έπαιξε ένα story trailer, αυτό δεν λέτε. Ναι, ναι, στο τέλος ναι. Είχε επιλογή στο διάλογο. Ναι, ναι. Cinematic από το Quantum Break. Quantum Break. Ο Κούλης το κάνει καλά. Ναι, ο Κούλης. Αυτό πρέπει να έρθει ο Κούλης να το κάνει στο μικρόφωνο. Τι άλλο, το Batman που της Telltale. Το When the Water Tastes Like Wine ανακοινώθηκε από τους δημιουργούς του Gone Home. Κάτσε, όχι από τους δημιουργούς, γιατί το είδα και στο νέο που το γράψαμε. Είναι ναι. Ένας από τους δημιουργούς ναι. Που έφυγε και έχει κάνει δικό του στούντιο, γιατί okay. Οι δημιουργοί του Gone Home κάνουν το Tacoma τώρα. Σωστό, σωστό. Η Fulbright. Σωστό, σωστό. Και πες τον Snoopy να μην γαυγίζει, μην έρθει εκεί. Ναι, ο Snoopy δεν ξέρω τι κάνει, για... Το Marvel, Lego Marvel's Avengers, αυτό λες εσύ, ναι. Έτσι. Ναι. Και... Αυτό. Αυτό. Ξέρετε τι θέλω να μιλήσουμε. Κάτι ναι. Το οποίο δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω του ότι μας πίεζε ένα εμπάργκο για το Far Cry Primal. Α. Παίδες. Ναι. Εντάχει να πω ότι η Unboxholics μετά από πρόσκληση της Ubisoft μέσω της CD Media, της αντιπροσωπείας της Ubisoft στην Ελλάδα, είχαμε τη χαρά και την τιμή αποκλειστικά ως ελληνικό μέσο να δούμε από κοντά στο Λονδίνο για πρώτη φορά την αποκάλυψη του Far Cry Primal, την αποκάλυψη του gameplay του παιχνιδιού συνολικά και όχι απλά ως όνομα και 2-3 εικαστικά έτσι που είχαν κυκλοφορήσει. Εκεί πέρα ταξίδεψε ο Δημήτρης ο Τσορβάς στο Λονδίνο. Βρέθηκε και έγινε ένα event, μίλησε με τους δημιουργούς και είχε την ευκαιρία να παίξει μια ώρα το παιχνίδι, για την οποία μια ώρα κρατήσαμε έτσι περίπου 10-15 λεπτά gameplay και το ανεβάσαμε στο κανάλι μας στο YouTube. Μπορείτε να το δείτε, είπα και δύο πράγματα εγώ στο βίντεο, αλλά υπάρχει και ένα αναλυτικό κείμενο με τις εντυπώσεις του Δημήτρη. Μ' αρέσει που το λέω Δημήτρη. Του Τζέιμι, ρε φίλε. Του Τζέιμι στο παιχνίδι. Το θέμα δεν είναι να πούμε για τη δικιά μας αποκλειστικότητα κτλ. Αλλά. Έλεος. Λιγάκι σεβασμό με τα σχόλια. Δηλαδή, έλεος. Ξεφεύγετε. Οι μαλακίες που γράφετε δεν περιγράφονται. Ξεφεύγετε. Παρακαλώ. Έλεος. Να κάνουμε τώρα να αρχίσουμε τα bans. Τι μαλακίες είναι αυτά που γράφετε. Σοβαρευτείτε. Είτε είστε 12, είτε είστε 22, είτε είστε 82. Είστε μερικοί που έχετε ξεφύγει. Ήρεμα. Δεν σέβεστε ότι ο άλλος μπορεί να τα διαβάζει. Τι μαλακίες είναι αυτά που γράφετε. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, ρε πούστη μου. Τέλος πάντων, με συγχωρείτε για την έκρηξη, αλλά διαβάζω κάτι βλακίες μέσα στο chat και τρελαίνομαι. Ο Πρίτσκας γύρισε. Εδώ είμαι, το συνέτησα, το τετάποδο. Δεν θα φάει για κανένα μήνα τώρα με αυτό που έγινε. Το έκλεισες πίσω. Ναι, το έκλεισα. Θα σε καταγγείλω στη φιλοζωική. Απομόνωση. Λοιπόν, έλεγα για το Primal Pritchka που ήσουν πίσω. Ναι. Το οποίο θέλω να ξεκινήσω να λέω το εξής. Γενικά τη σειρά Far Cry εγώ την αγαπάω και τη γουστάρω. Είχα κάποια γκρίνια για το Far Cry 4. Δεν είχα γκρίνια. Γκρίνια με την έννοια όχι ότι δεν ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Είναι ότι ήταν λίγο template ρε φίλε. Αυτό. Πατούσε πάνω στο template των Far Cry και της Ubisoft τελευταία. Δεν ήταν όμως κακό παιχνίδι, ήταν μια χαρά παιχνιδάρα το 4. Παιχνιδάρα. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν πάνω, να μην είμαστε έτσι πολύ απόλυτοι. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα ανακοινωθεί νέο Far Cry το οποίο θα με ενθουσιάσει. Okay, θα κυκλοφορήσει, θα το δούμε. Το Primal όμως λόγω του setting του. Ναι, είναι ιδιαίτερο.
Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και πριν καν το gameplay, μου άρεσε πολύ το Primal. Απ' την ώρα όμως που είδα και gameplay, πραγματικά λέω, όπα, εδώ είμαστε. Το πάνε καλά μέχρι φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν για την ημερομηνία που έθεσαν. Γιατί και ο Τζέιμ είπε ότι το βλέπει να καθυστερεί, ας πούμε. Ναι, καθυστερεί. Δεν θα καθυστερήσει. Θα κυκλοφορήσει πολύ πιο σύντομα από ό,τι θα μπορούσαμε να το περιμένουμε, ας πούμε, του χρόνου, τον Νοέμβριο. Ναι, ναι. Θα έρθει στο. Το Φεβρουάριο, νομίζω. Ναι. Ναι, το Φλεβάριο. Φεβρουάριο. Τέλει, μέσα Φεβρουαρίου για Xbox One και PS4 και κοντά στον Μάρτιο για. Μετά από ένα μήνα περίπου για PC. Πολύ κοντά είναι για. Για τόσο μεγάλο παιχνίδι, όχι, όχι κοντά στο Far Cry 4. Είναι κοντά από την ημέρα που ανακοινώθηκε μέχρι να κυκλοφορήσει. Κατάλαβες. Συνήθως η Ubisoft θέλει λίγο χρόνο. Και σε σχέση και με αυτά που έχουμε δει έτσι. Δηλαδή τώρα, 2 μήνες πριν την κυκλοφορία της, στην ουσία βλέπουμε το πρώτο gameplay. Είναι λίγο ύποπτο. Τέλος πάντων, το Primal εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το. Και εμένα, φίλε. Το. Ουσουκάτα. Ουσουκάτα. Ξέρεις το. Και το όλο σκηνικό με τα ζώα και το gameplay είναι καλό. Ναι, θα δουλέψουν πολύ το crafting, θα δουλέψουν πολύ το hunting, θα δουλέψουν. Δεν θα είναι shooting, δεν θα είναι shooter. Θα έχει δηλαδή μόνο πεστά. Θα έχει δόρια, τόξα, τέτοια πράγματα. Δόρια, τόξα κτλ. Αλλά δεν θα είναι ένα ακόμη shooter το παιχνίδι. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε και το στυλ του και. Ωραίο είναι, περιμένουμε. Απλά ξέρεις τι, ότι θα είναι πάνω στο βασικό template με τα outposts κτλ. Θα πάει στο tower, ας πούμε, ξεκινώντας. Είναι λίγο Ubisoft. Αυτό ρε φίλε, αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο που αλλάζουν έτσι το setting, αλλά λίγο να ξεφύγουν από αυτό με τα outposts, αυτή την κλασική συνταγή της Ubisoft. Λίγο να το κάνουν αυτό και θα βγάλουν παιχνιδάρα. Ναι. Δεν ξέρω, εσάς πώς σας φάνηκε, για πείτε μου. Εγώ, εντάξει, ψήθηκα περισσότερο από τα πόσο στην αρχή που είχα λίγο τις αμφιβολίες μου, ας πούμε, πώς θα πατούσε στο παρελθόν του ως shooter που είναι, ξέρεις, λόγω της εποχής που διαδραματίζεται. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη όμως, εάν χάσει κάτι από τα παλιά, σημαίνει θα αντικατασταθεί με κάτι φρέσκο, οπότε εντάξει, ψήθηκα. Ο Μπομπίνιο λέει ήθελε να ρηφρέσει η σειρά Far Cry, ο Γκόλιθος, ο Χρήστος λέει, μόνο εγώ πιστεύω ότι με αφορμή το Primal θα Assassin's Creed-οποιηθούν και τα Far Cry, καθένα σε διαφορετική εποχή. Έτσι. Ναι, Assassin's 2. Θα γίνουν τέλος πάντων Assassin's Creed ως παιχνίδια, έχουν γίνει. Δηλαδή έχουν αυτό το σχεδόν κάθε χρόνο. Ναι, απλά τώρα εσύ το λες όσον αφορά την εποχή. Πάντως, ναι, δεν έχουν όχι δεν έχουν διευκρινίσει. Νομίζω σοφά έχουν βάλει Far Cry Primal και όχι 5, ας πούμε. Μάλλον είναι κάτι σαν spin-off ή σαν μια παρένθεση για το franchise. Δεν νομίζω ότι αυτό αντικαθιστά το 5. Ναι. Α, λες, Ναι, έτσι κοίτα, μου το επικοινωνούν. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται. Ναι, όταν τόσα χρόνια επικοινωνούν τα Far Cry ως 1, 2, 3, 4. Ναι, και τώρα είναι το πράγμα. Και είχαν κάτι μικρά ενδιάμεσα. Στο ίδιο γίνεται και με τα Assassin's Creed, άμα το σκεφτείς. Πλέον, ας πούμε, το Unity και το Syndicate είναι σε δευτερεύον ρόλο σε σχέση με το 4, ας πούμε, που προχώρησε και πολύ ιστορία στο τώρα. Σε αυτά τα δύο τα πρόσφατα δεν προχώρησε. Ναι, δεν έχει άδικο. Οπότε το Assassin's Creed 5 περιμένουμε να είναι το μεγάλο που θα προχωρήσει και την ιστορία. Οπότε τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι το Primal θα είναι απλά ένα ακόμη Far Cry. Θα είναι για να συμπληρώσει το ετήσιο του πράγματος. Απλά δεν θα είναι το επόμενο μεγάλο. Βασικά δεν ξέρω, να το δούμε πρώτα. Αυτοί λένε ότι είναι το επόμενο μεγάλο. Καλά, θα μου πεις τι θα λέγανε. Καλά, τι θα λέγανε, ναι. Απλά νομίζω ότι και αυτοί περιμένουν να δουν πώς θα πάει. Θα σου πω, το μοναδικό που με κάνει να πιστεύω ότι ίσως και να μην είναι το επόμενο μεγάλο και να είναι απλά μια μεγάλη παρένθεση είναι το ότι κυκλοφορεί πολύ σύντομα από την ημέρα που ανακοινώθηκε, ρε φίλε. Εντάξει, ναι. Το δουλεύουν καιρό όμως λογικά. Το συνηθίζουν εξάλλου να δουλεύουν πολλές ομάδες ταυτόχρονα σε παιχνίδι ίδια σειράς και με το Assassin's. Από τη στιγμή, λέει ο Γκόλιθος, που είδαν ότι η σύγχρονη εποχή έχει περάσει, είπα να το πάνε και σε άλλο ιστορικό setting. Εγώ έτσι το βλέπω.
Κοίτα, Χρήστο, τα... Είναι και λίγο στη μόδα αυτό το setting πλέον. Αυτό, φέτος είδαμε πολλά παιχνίδια έτσι με πρωτόγονους. Και το Wild, ναι, που είχε το Wild, το Wild και το Horizon, το, που το Horizon που είναι έτσι σε αυτό το στυλ με πρωτόγονους και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή αν βάλανε ως στόχο να αναδείξουν το ιστορικό κομμάτι στα Far Cry. Στο Far Cry δεν αναδεικνύησα. Δεν είχαν ως σκοπό αυτό. Είχαν πιο πολύ αυτό το με έναν τρελό κακό. Και συνήθως περιοχές αφιλόξενες, είτε νησιά. Την επιβίωση γενικά. Ναι. Αυτό. Δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος, ας πούμε, να δούμε το ιστορικό κομμάτι των Far Cry, όπως λέμε για τα Assassins, που συζητάμε πολύ για το ιστορικό του πράγματος. Ναι, εκεί και από την αρχή το δείχνουν στα Assassins. Και καλά σου δείχνει η μάχη των Assassins με τον Templars κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, αυτό. Επικό, λέει, ήταν και το Blood Dragon. Αυτό ήταν σίγουρα expansion, παιδιά. Δεν ήταν... ένα μικρό expansion. Ήταν stand-alone expansion πάνω στο Far Cry 3 βασισμένο. Μικρό. Αυτό ήταν παρενθεσούλα, δεν ήταν καν παιχνίδι μεγάλο. Κοίτα, όταν λες μεγάλο, εννοείς σε διάρκεια ή απλά σε... ξέρω εγώ. Σε μεγάλο εννοώ στο σύνολο, ρε παιδί μου. Όχι μόνο σε διάρκεια. Γενικά, το επόμενο μεγάλο Far Cry. Ναι. Δεν ξέρω, το Primal μάλλον θα είναι. Σε όλα θα είναι, ρε παιδιά, μεγάλο. Δηλαδή, από αυτά που μας είπε ο Δημήτρης και είδαμε, θα είναι ένα κανονικό Far Cry με μεγάλο κόσμο. Το κάνει Ubisoft Montreal πάλι, έτσι. Το κάνει Montreal, που δεν είναι κάποια άλλη Ubisoft, ξέρω εγώ. Η μεγάλη Ubisoft το κάνει ουσιαστικά. Ναι, αυτή που έχει κάνει όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Γενικά, έχει δεχθεί θετική έτσι η ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Σαν παιχνίδι, έτσι, το Primal. Δηλαδή, οι περισσότεροι θεωρούν θετική εξέλιξη να δούμε και κάτι τέτοιο από το Far Cry. Ναι, ρε φίλε, βλέπουμε και λίγο αλλαγή. Ναι, δεν το συζητάμε. Το να βλέπαμε ένα 5 που να έχει πάλι τον βασικό κακό, να είναι σε ένα πράγμα σαν νησί, με σούτερ και φορτηγά και αυτοκίνητα πάλι, ξέρω εγώ. Εμένα δεν θα με πειράζει να το δω, θα με πειράζει να το δω ξανά μετά από ένα χρόνο ακριβώς. Ναι. Με ένα κενό ενδιάμεσα, εντάξει. Far Cry 3 λέει ή 4 πιστεύετε ότι ήταν καλύτερο? Συνολικά νομίζω ότι το 4 ήταν καλύτερο παιχνίδι. Το 4 ήταν πιο παιχνίδι. Ναι. Ξέρω. Ναι. Απλά είχε και το τα κακό είναι ότι έμοιαζαν πάρα πολύ. Κατάλαβες. Ναι, ισχύ, έμοιαζαν ισχύ. Πάρα πολύ. Ειδικά η δομή τους, ναι. Το σκεπτικό λέει με τα ζώα στο Far Cry μοιάζει με το Wild που είδαμε πριν λίγο καιρό από τους Sony. Ναι, που και καλά τα παίρνεις, θα κάνεις pet και ναι. Τα εξημερώνεις. Και αυτό με τις κραυγές περίεργες. Και στο 4 είχαμε σε σημείο, να πούμε. Τι? Κάτι παρόμοιο. Με τι ζώα. Τι είχαμε? Εντάξει, ψεύτο spoiler, οπότε... Με την τίγρη, ρε. Ναι, okay. Εντάξει, αυτό δεν το λες. Εκεί απλά χρησιμοποίησε τη δύναμη της τίγρης. Τώρα εδώ σου λέει ότι μπορείς να τα παίρνεις και να τα εξημερώνεις, κατάλαβες, και να τα χρησιμοποιείς προς οφείλω. Όχι ρε, αφού είχες την τίγρη, την έστερνες, ας πούμε, να κάνει τι να κάνει, π.χ. Ναι. Μάλλον εύθυμας. Όχι, απλά δεν... εγώ θυμάμαι μόνο σε εκείνες οι ιδιαίτερες πίστες. Να έχω τίποτα. Ναι, εκεί λέω. Ναι, για εκεί λέω. Εντάξει, ναι, εκεί ήταν γιατί τύπου όνειρα, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, μην ρίχνουμε spoilers τώρα. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να το παίξουν. Αυτά και με το Far Cry. Δεν ξέρω, έχετε κάτι άλλο που θέλετε να πούμε? Όχι. Μία μικρή παρένθεση, άσχετα με το Primal, έτσι. Είδες καθόλου το τρέιλερ της αρρώστιας? Και μη μου πεις ποια αρρώστια. Ποια από όλες? Για τον Dark Souls μιλάει σίγουρα. Προφανώς. Παίζω το expansion. Όχι, Dark Souls 3. Το τρέιλερ το καινούριο το είδες? Α, για Dark Souls μιλάς. Είδα 3 λεπτά. 3 λεπτά ήτανε. Δεν λέω το full gameplay, το trailer, το edit.
Α, όχι, εγώ είδα. Ποσάκι. Εμείς ανεβάσαμε ένα βίντεο 10 λεπτών, 11. Ναι, ήταν και άλλο. Νομίζω, τα έστω, οποία είχαν και τρέιλερ μέσα και gameplay. Και είδα από εκείνο που είχε λίγο gameplay. Και είδα κάτι περιοχές, κάτι. Ένα παράξενο. Μια παράξενη μίξη Bloodborne και Dark Souls. Ναι. Και λέω, όπα, όπα. Είδα 2 λεπτά και λέω, όχι, δεν θα δεις άλλο, Κυρσάκη. Γιατί άρχισε να δείχνει και boss fights και τέτοια, ρε παιδί μου. Αρκετό γιατί spoil. Είχε spoilers και δεν το γούσταρα να δω. Με μόνο να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εμένα το Dark Souls 3 μου μοιάζει σαν την πραγματική επιστροφή, ας πούμε, των Dark Souls. Ναι, λέον και εμένα. Σου είχα πει στην αρχή ότι το φοβόμουν. Το φοβόσουν, αλλά όλα δείχνουν ότι πάμε για κάτι πολύ μεγάλο, ρε φίλε. Ναι, ρε γάμο το, ναι, ναι. Και κάτι μεγάλο και κάτι το οποίο θα κουβαλά. Δεν λέω ότι θα είναι φρέσκο. Λέω ότι κάτι μεγάλο και κάτι που θα έχει αρκετά φρέσκα πράγματα. Δηλαδή, αυτή. Το Bloodborne πιστεύω ότι βοήθησε μαλάκα τελικά. Στο τέτοιο. Okay. Στο gameplay. Με ποια έννοια. Ότι κάποιοι μπορεί να μην εκτιμούν το πιο γρήγορο του πράγματος στο Bloodborne. Και να θέλαν αυτό το πιο βαρύ των Souls. Αλλά έφερε πολύ, πολύ φρέσκο αέρα, μια νέα πνοή στο gameplay. Και αν συνδυαστεί σωστά, σε συνδυασμό με τις ασπίδες, τα όπλα, τις βαριές πανοπλίες, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα δούμε πολύ ωραία πράγματα από το Dark Souls 3 και εντάξει, μόνο από το γεγονός ότι το κοιτάει σαν το τελευταίο μεγάλο Dark Souls η From Software και ο Miyazaki, δεν ξέρω φίλε, εμένα αυτό το πράγμα με πείθει ότι θα είναι καλό παιχνίδι, θα το ξέρουμε, έτσι. Προφανώς. Απλά πρέπει να είναι ένα επικό κλείσιμο τριλογίας, τίποτα λιγότερο. Πρέπει να είναι αυτό. Ναι, γιατί κακά τα ψέματα, το 2 παιχνιδάρα, το λατρέψαμε, το παίξαμε πολλές φορές. Αλλά εντάξει, σου άφηνε και μια πικρή γεύση του τύπου, εντάξει, δεν είδα και κάτι, ποιος ξέρει τι. Ναι. Όταν έχεις δει Dark Souls το πρώτο και έχεις δει και το Demon Souls, το 2 δεν είχε ποιος ξέρει τι να σου ζητήσει, ρε παιδί μου, να σου δείξει. Ήτανε περισσότερο, ξέρεις, απλά ένα ακόμη Dark Souls. Από το 3 θέλω καινούργια πράγματα εγώ. Δεν το συζητάμε αυτό. Σίγουρα θα έχει πολλές περισσότερες αλλαγές από ένα στο δύο. Θα είναι πολύ καινοτόμο. Ή τουλάχιστον θα έχει περισσότερα στοιχεία και από τα δύο πλέον παιχνίδια της From Software. Γιατί λες? Αλλά από τα καινούργια τρέλερς με έπεισε πάρα πολύ, ρε φίλε. Ενώ το φοβόμουν, μου έδειξε πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Μακάρι να δούμε, ρε φίλε, την παιχνιδάρα που όλοι θέλουμε για κλείσιμο τριλογίας. Και νομίζω ότι είναι πολύ σοφή η απόφαση να είναι το τελευταίο Souls παιχνίδι. Ναι. Και σας μιλάει ο πλέον φανατικός. Έτσι. Κουράζεται, λέει, με τα Souls, κουράζεται. Άντε ένα μπάντο. Σε εμάς το λέει ο Πελτές. Που μιλάει εντωμεταξύ τόσα χρόνια για Gran Turismo. Τράβα ρε μαλάκα και πάτα κανένα γκάζι φρένο και πολύ σου είναι. Παίξε κανένα Rocket League να μάθεις. Παίξε κανένα Rocket League να μάθεις από παιχνίδια. Τι σημαίνει sports game, game of the year. Έχει χαμερέ. Έλεγα για το τέτοιο πριν μου κόψει τον ήρμο ο Πελτές. Τον ήρμο το συχαμένο το πελτάκι. Ότι παρόλο που γουστάρουμε και αγαπάμε και λατρεύουμε Souls, νομίζω ότι είναι πολύ σοφή η απόφαση της From Software να είναι το τελευταίο Souls και να δούμε κάτι νέο, κάτι φρέσκο από αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω όμως. Η αλήθεια δεν πιστεύω ότι θα δούμε και πολύ φρέσκο. Δηλαδή κάτι σε Steel Bloodborne θα δούμε, εγώ πιστεύω. Μπορεί να δούμε το Remaster, βασικά, από το teaser. Μπορεί να δούμε Bloodborne 2. Αυτό. Και μπορεί ακόμα να θεωρούν ότι τα Bloodborne δεν τα παίρνουμε ως Souls εμείς. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Οπότε ναι, μπορεί να δούμε ένα Bloodborne 2. Δεν θα έλεγα όχι σε καμία περίπτωση και εννοείται θέλω. Αλλά δεν θα έλεγα όχι, απλά. Ναι, αλλά θα όταν λέω θέλω κάτι νέο, εννοώ κάτι νέο. Όχι κάτι που είναι, ξέρεις, αυτή τη δομή των Souls. Καταλαβαίνεις. Ναι. Πάμε για PS Experience τώρα. PS Experience, τι είχαμε από PS Experience, ο Kirk Knight θα μας πει.
Α, τα έχω κι εγώ εδώ. Τα έχεις ρε, τα έχεις. Ανάθεμα, και αν τα έχεις και αν δεν τα έχεις. Λέει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είδαμε. Νέα πλάνα από Uncharted 4. Οκ, παιδιά, το είδαμε. Ελάτε, φέρτε το παιχνίδι. Άντε, φτάνει. Με το Uncharted. Μας το δείξετε πάλι ολόκληρο. Αφήστε να δούμε και κάτι μόνοι μας. Δεν είναι κακό. Έτσι κι αλλιώς τα Uncharted δεν είναι και πολύ μεγάλα. Δεν σας παίρνει να μας δείχνετε και πάρα πολλά από cinematics και από το παιχνίδι το ίδιο. Θα αφήσω το Final Fantasy 7 του πράγματος. Έπεσαν τα πατώματα, φίλε, γιατί όλο το ίντερνετ. Πέσανε τα πατώματα, αλλά μετά ήρθαν την επόμενη μέρα και ξαναπέσανε τα πατώματα που πέσαν πατώματα. Για άλλους λόγους πέσανε τα πατώματα. Μετά ξανανέβηκαν. Πέσανε τα πατώματα τα οποία φιλοξενούσαν τα πεσμένα πατώματα του Final Fantasy. Θα το συζητήσουμε για άλλους λόγους. Το αφήνω για το τέλος όμως. Ένας χαρακτήρας για το Street Fighter 5. Το νέο gameplay trailer του Neo, το οποίο αυτό φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Πολύ, πολύ, πολύ. Τι πολύ, 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 εσύ το κοροϊδεύεις ή το λες έτσι? Τι στιγμή... Όχι, μ' άρεσε, γιατί είναι από την Team Ninja, δεν είναι, ναι. Είναι λίγο Ninja. Team Ninja, ναι. Ναι, λίγο Ninja Gaiden, λίγο Best Dark Souls, λίγο Notoki, αν θυμάστε τα Notoki, λίγο Onimusha. Μπράβο, Onimusha. Μοιάζει και πολύ το Onimusha, ναι. Εντάξει, πολύ ωραίο. Onimusha, ναι. Όπως λέει ο Ναϊν. Onimusha. 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 Ναι. Πού είμαστε, ρε, εδώ. Yakuza Zero έρχεται στην αγορά της Ευρώπης. Εντυπωσιακά νέα πλάνα από το Ratchet & Clank. Όχι, τώρα εδώ θα πεταχτεί. Εδώ! Ξέρετε ότι δίπλα μου έχω τον πιο φανατικό... Τον πιο φανατικό Ratchet & Clank φαν που υπάρχει. Είσαι... Πού ξέρει ρε τούτα ρε τα. Κι όμως μαλάκα είναι φανατικός. Το καλοκαίρι μόλις τελείωσα τις Πανελλήνιες για αποτοξίνωση, ας πούμε, από το διάβασμα και από όλα αυτά, πήρα το PS3 μου και έπαιξα ό,τι Ratchet & Clank υπήρχε εκεί πέρα ξανά από την αρχή, έτσι. Είπαν τα του, ναι, PS3 ρε, και τα παλιά. Μα όλα και το All for One και ξέρω εγώ. Όχι, τα μεγάλα κεφάλαια. Το Cracking Time, ναι, δηλαδή, ναι. Και αυτά. Ναι. Το Tools of Destruction. Ναι. Εγώ δεν έχω κάτι να πω γι' αυτά. Παιχνιδάρα, ναι, είναι εσύ δεν τα γουστάρεις εσύ. Ναι. Δεν τα γουστάρω. Δεν είναι ότι δεν τα γουστάρω. Δεν είναι σου ότι... προκαλούν αίσθηση βασικά. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, δεν έχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάτι να μου δώσουν. Δεν λέω ότι κακώς τα γουστάρετε ή ξέρω εγώ. Κάτσε να δεις τι θα φέρει αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Τι θα γραφικά φέρει. Γραφικά Pixar, τέλειος χειρισμός, διασκεδαστικό. Κάτσε να δεις τι θα είναι. Τέλος πάντων. Οκ. Ανακοινώθηκε το Res Infinite. Ναι. Έδειξε η Ubisoft ένα PlayStation VR τίτλο. Σιγά σιγά και οι μεγάλες αρχίζουν και μπαίνουν στο κόλπο. Sparrow Rising Links το Dance the Name. Ναι. Παρεμπιπτόντως έχει πλάκα. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι λίγο Wipeout, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Αλλά ναι, πλάκα πολύ. Εντάξει. Ναι. Τι άλλο έχουμε? Κάτσε. Ο Νίνος, ο Κούνης. Νίνο Κούνη 2. Μην με μπερδεύεις όμως, γιατί... Α, όχι, αυτό ήταν τώρα, ναι. Νίνο Κούνη 2 για PS4, το οποίο Νίνο Κούνη πήγε πραγματικά πολύ καλά το πρώτο. Το αγάπησε έχει πάρα πολύ ο κόσμος. Έχει γίνει παιχνιδάρα. Ναι, εξελίσσεται σε κάτι μεγάλο τελικά, τον Νίνο Κούνη. Και... Εντάξει, παιδιά, τι να συζητάμε τώρα. Level 5 είναι αυτή. Studio Ghibli. Studio Ghibli στο, ναι, στο σχεδιασμό. Τι να πεις τώρα. Δυστυχώς είναι από τα παιχνίδια τα οποία δεν τα έχω παίξει το πρώτο Νίνο Κούνη. Και δεν είναι γιατί δεν τα έπαιξα, γιατί κάτι δεν πίστευα ότι θα μου αρέσει κτλ. Είναι από αυτά τα που λες, ok, είσαι βλάκας που δεν τα έπαιξες στον εαυτό σου. Θα πιστεύω ότι θα επανορθώσω όμως με τον Νίνο Κούνη. Και το έχω, και μάλιστα μου το έχει κάνει δώρο Σάτουρν αυτό το παιχνίδι. Τον οποίο στέλνω φιλιά στα μούτρα. Πάτωσε, φίλε! Ναι.
Λοιπόν, Day of the Tentacle Remastered, δείξανε trailer. Δώστε το. Κοιτάμε. Δώστε το. Τώρα. Full throttle. Throttle. Το full το throttle. Είχε Double Fine. Η Double Fine έπαιξε γερά. Τι άλλο. Τι είχαμε. Το map pack του Black Ops 3. Κάτι epic. Της το Paragon. Το Paragon, ναι. Okay. Ακόμα ένα Μομποϊδές team shooter αυτό. Multiplayer. Team το... shooter, MOBA shooter, φάση, κάτι τέτοιο, δεν είναι? Ναι, μου ναι. Πώς λέγεται, Overwatch, είναι το αντίστοιχο της ναι. Blizzard. Της Blizzard, ναι. Το θύμισε πολύ, δεν ξέρω τώρα. Σε αυτό το στυλ είναι, ναι. Το Hop. Ναι, και το Hop. Από τους δημιουργούς του Torchlight, πολύ ωραίο. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ όμορφο, ναι. Θα κυκλοφορήσει νομίζω, α όχι, μόνο PS4 και PC. Ναι. Ξέρεις τι, θέλω να... Για μένα που λατρεύω τα stealth, το Shadowen, από τους δημιουργούς του Trine, που είναι stealth game. Ναι, το είδα. Που ωραία. Μάλλον θα φέρνει λίγο στο... Πώς το λέμε, ξέχασα. Που είχε βγει στο PS4, του είχε κάνει review ο Κούλης, ανακοινώθηκε και δύο. Το ξωτικό. Sticks Master of... Sticks, ναι, Master, αυτό. Ναι, φέρνει λίγο. Εντάξει, stealth. Πάνε να εκλείψουν αυτά. Τι έλεγα τώρα, τι ήθελα να πω. Ναι, ήθελα να σχολιάσω αυτό που έγραψε ο φίλος μου ο Τίτος. Νομίζω αξίζει να αφήσει για το τέλος αυτό. Ήταν μαζί με το Final Fantasy. Τώρα, θα πω αυτό τώρα, θα πούμε αυτό και μετά θα πάμε στο Final Fantasy. Βγήκε ο άλλος με την t-shirt, με την μπλούζα Crash. Τρόλαρε κανονικά τον κόσμο. Εντάξει. Και ο λόγος του πήγαινε προς τα εκεί, το ότι θα ανακοινώσει κάτι μεγάλο και πέταξε το τρέλερ του Final Fantasy. Ναι. Εγώ θα ρωτήσω το εξής, θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Για ποιο λόγο να χαίρεται κάποιος με την επιστροφή του Crash? Γιατί είναι Crash, ρε φίλε. Γιατί άλλο αυτό. Καθαρά. Crash έχει επιστρέψει πολλές φορές στο παρελθόν, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Μετά τις θρυλικές εποχές του στο PS1, έχει επιστρέψει σε κάτι εμετικά πράγματα. Κοίτα, για ποιο λόγο να ξαναχαρίσεις, ας πούμε. Είναι ότι ξαναήρθε στα χέρια της Sony, ρε φίλε. Δεν είναι σαν αυτά που είχε φτιάξει Activision. Που ήταν τα τρώγονταν. Δεν τρώγονταν. Δεν καταπίνονταν καν. Τα δικαιώματα. Τρώγονταν, ήταν platformer. Τι είπες, Μέμο, τι είπες? Δικαιώματα τα πήρε η Naughty Dog. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό. Εγώ ξέρω ότι δεν τα έχει πάρει. Οπότε τι χαίρεστε και τι σχημασία έχει αν δεν το βγάλει η Naughty Dog. Η ίδια η Naughty Dog επίσης ανακοίνωσε ότι δεν θέλουμε άλλο Crash. Ναι. Δουλεύουμε και με και άλλα παιχνίδια πλέον. Θέλει. Γενικά ναι, δεν θέλει βασικά. Τα έχει δει και από μόνο σου εσύ. Ήταν πασιφανές δηλαδή με τι παιχνίδια δουλεύει. Πού κολλάει τώρα ένα Crash? Ναι, και από τη στιγμή που βγαίνει με το t-shirt, εντάξει, σημαίνει ότι απλά τρολάρει. Απλά, ξέρεις τι, επειδή βλέπω πάρα πολύ φανατικό κόσμο με τα Crash, που καλά κάνει και είναι φανατικός, εννοείται, και εγώ έπαιξα πολύ Crash στο PS1 και το καταευχαριστήθηκα, αλλά το θέμα είναι ότι όταν σου λέει ότι η δημιουργός εταιρεία, γιατί σας λέω ότι κολλάτε στα brands, η δημιουργός εταιρεία που τα έφερε στον κόσμο αυτό δεν ενδιαφέρεται να τα φτιάξει. Δηλαδή, τα Crash που εσείς λατρέψατε από τους συγκεκριμένους ανθρώπους δεν θα ξαναφτιαχτούν από αυτούς τους ανθρώπους. Η επιστροφή των Crash μετά από κάποια χρόνια ήταν, ας το πούμε, κακή σκέτο. Να μην πω τίποτα χειρότερο. Άσε τώρα, τρώγονταν. Τρώγονταν γιατί απ' έξω λέγαν Crash. Δεν τρώγονταν καθόλου. Η επιστροφή ήταν τραγική. Τα δικαιώματα ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι σε χέρια Sony, αν είναι σε χέρια Activision. Εγώ δεν ξέρω. Μπορεί τώρα τα παιδιά να ξέρουν. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Νομίζω δεν είναι ξεκάθαρο. Τι σε κάνει, ας πούμε, να είσαι τόσο ξανά φανατικός με... Δηλαδή, επιστροφή το Silent Hill, ας πούμε, για μένα που είμαι φανατικός με τα Silent Hill. Επιστροφή, ναι, να χαρώ με ένα Silent Hill. Αλλά από ποιον? Από τι Silent Hill? Κοίτα, το μόνο που... Βάτρα Games.
Το μόνο που ενθουσιάζει εμένα, ας πούμε, και τους άλλους φανατικούς πιστεύω είναι ότι υπήρξε ένα κενό, εντάξει, το ξανασκέφτονται από την αρχή. Πάμε για κάτι που έμοιαζε στα αρχικά. Και αυτό ζητάει ο κόσμος εξάλλου. Άλλο, ο κόσμος ξέρει τι μπορεί να ζητήσει. Ξέρει τι ζητάει ο κόσμος από τον, από τον κόσμο των, των δημιουργών. Τέλος πάντων, έτσι μια διαπίστωση έκανα, παιδί, γιατί βλέπω πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Μα από την αρχή πόρωση. Το ζητάνε, ρε. Από την αρχή που ήρθε το PS4 ζητάνε, φέρτε μας κράς. Okay, να ενθουσιάζεστε και να χοροπηδάτε, όχι όταν ανακοινωθεί κράς, όταν ανακοινωθεί κράς το οποίο θα είναι κράς σοβαρό. Θεωρώ ότι αυτό το franchise έχει πεθάνει. Θεωρώ ότι αυτό το franchise δεν θα μπορέσει, κάποια πράγματα δεν μπορούν να επιστρέψουν. Εμείς θα πιστεύουμε σαν τον Μπρίτσκα με τον Last Guardian. Πρόσεξε, είναι και η κατηγορία των παιχνιδιών που πλέον δεν μπορεί να επιστρέψει. Και αυτό είναι ένας ακόμα λόγος που μας κάνει να χαιρόμαστε, γιατί η κατηγορία των 3D platformers αρχίζει και πέφτει. Και τώρα βλέπεις σιγά σιγά σου έρχεται το Ratchet. Ναι, δεν μπορεί όμως να επιβιώσει. Δεν μπορεί να επιβιώσει όπως. Όπως επιβίωνε και κυριαρχούσε, ας πούμε, στην εποχή του PS1 και του PS2, ας πούμε. Ναι, γενικά, παιδιά, και εγώ πιστεύω ότι κοινότητα να το βγάλει. Εσείς περιμένετε να δείτε ένα crash εκείνης της εποχής και δεν θα το δείτε. Θα απογοητευτείτε. Αυτό, όσο καλό και αυτό ρε φίλε, αυτό πιστεύω. Το πλατφόρμα το τότε πέθανε. Ξέρω, παιδιά, που ζητάνε και το Spyro, ας πούμε. Ή να βγει σήμερα. Spyro, τι να πει, ας πούμε, σήμερα. Όλα τα ζητάμε. Και το Sly Cooper το ζητάμε και το Jak and Daxter. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί μας αρέσουν τα platformers. Ναι, να μην γυρίσουν, να βγουν καινούργια. Δεν είναι, έρχεται και καινούργιο το Yooka-Laylee, παραδείγματος χάρη. Παλιές συνταγές είναι παλιές. Καλό είναι να μένουν εκεί. Όχι, ας μην βγουν, αλλά να συνεχιστεί αυτό, να διονύζεται το 3D platformer. Που εντάξει, διονύζεται, βγαίνουν. Με άλλα ονόματα, αλλά βγαίνουν, ας πούμε. Εντάξει. Ακόμα και το Digital Only, το The Last Tinkerer, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή βγαίνουν, βγαίνουν. Το Trine το 3 έγινε λίγο, ξέρεις τώρα, έγινε και πιο κοινό 3D. Εντάξει. Ο Τίτος λέει, ευχαριστώ για τις γνώμες σας. Μου κάνατε την καρδιά περιβόλη. Πού είναι τα Lucky Luke, λέει, τέλος πάντων. Τα Asterix και Obelix. Αυτό που θέλω να περάσω, εγώ, για να μην παρεξηγηθούμε, προφανώς και θέλουμε Crash και προφανώς θέλουμε και όλα μας τα καλά παιχνίδια του παρελθόντος. Εγώ θέλω 3D platformers. Το θέμα είναι ότι η ιστορία λέει, παρόλο που αγαπήσαμε και λατρέψαμε κάποια πράγματα, πιστέψτε με, είναι καλά κάποια πράγματα να μένουν στο παρελθόν και να τα θυμόμαστε έτσι όπως ήταν. Και όχι. Συμφωνώ. Ναι, γιατί έχουν γίνει εγκλήματα. Κατάλαβες, αυτό είναι που προσπαθώ να πω στα παιδιά αυτή τη στιγμή και σε σένα, φανατικέ άρρωστε, με τα platformers. Δεν είναι έφορο το έδαφος αυτή τη στιγμή για επιστροφή τέτοιων platformers εκείνης εποχής. Καλός ή κακός, κάποια πράγματα μόνο σε εκείνη την εποχή μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μπορείς το 2015 να θέλεις μια μεγάλη επιστροφή των, ποιο να πούμε ρε εσύ, των point and click adventures. Όσο και αν το θέλεις, όσο και αν γουστάρεις και εννοείται πώς τον λατρεύεις αυτά τα παιχνίδια, το 2015 δυστυχώς κάποιες κατηγορίες, κάποιες τέτοιες δεν μπορούν να υπάρξουν, επειδή μου κάποιες ζάνες. Ας έρθουν το 2015 εξελιγμένες, να δούμε τι άλλο έχουν ειδικά, να μας προσφέρουν. Ειδικά τα παιχνίδια που δεν είναι βασισμένα σε ιστορίες. Έχουμε δει παλιά φρασάς να επιστρέφουν, συνεχίζουν την ιστορία, αλλά αλλάζει λίγο το είδος και έχει τα trends της εποχής. Δεν μπορείτε να ζητάτε ένα platform χωρίς ιδιαίτερη ιστορία να είναι ακριβώς όπως ήταν τότε. Κι όμως κάποιον το κάνει. Κάποιον αϊθαλές το κάνει, το Μάριο. Γιατί το Μάριο είναι το ίδιο με το Μάριο του SNES, ας πούμε. Το βλέπεις για ίδιο. Όχι, αλλά ως Μάριο παραμένει Μάριο. Δηλαδή συνεχίζεται. Αυτό είναι άλλη μεγάλη κουβέντα της Nintendo. Έχω πολύ διαφορετική γνώμη, παιδιά. Δηλαδή, ο Κάπτεν Τζαράκη λέει τώρα, αυτό λέει το είπε ο Σάκης, ο μέγας αρχηγός της νοσταλγίας, ακούω λέει καλά, και μετά ο Τίτος. Μασάκη λέει έτσι και αλλιώς λέει, τα έχουν διαλύσει τα κρας, δεν παίζει να δούμε λέει κάτι χειρότερο, άρα μόνο σε κάτι καλύτερο εγώ μπορώ να ελπίζω. Ρε Τίτο, εσύ που αγαπάς τόσο πολύ τα κρας, θες δηλαδή ένα κρας που θα είναι λίγο καλύτερο από ένα τραγικό κρας. Δηλαδή αυτή είναι λογική. Δηλαδή και εγώ θέλω ένα, αφού είναι διαλυμένα ξέρω εγώ λέω τώρα τα Silent Hill, ας δούμε ένα καλύτερο Silent Hill από το χειρότερο που έχει υπάρξει, ας πούμε. Εντάξει, ούτε αυτή είναι σωστή λογική, αλλά ούτε και το να μην ξαναυπάρξουν. Να υπάρξουν λίγο πιο εξελιγμένα, να μην πεθάνει η κατηγορία.
Γιατί... Βρε πουλάκι μου, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή τρόπος αυτές οι κατηγορίες να επανέλθουν, να είναι φρέσκες, να αγαπηθούν και να είναι το ίδιο μεγάλα παιχνίδια, θα πω εγώ όχι. Ναι, όπως το Ratchet. Όχι, το Ratchet απλά... για παράδειγμα δεν έρχεται σωστά τώρα, με τόσο ωραία γραφικά που έχει και όλα αυτά τα ωραία που έρχεται. Εγώ το γουστάρω, το Ratchet. Απλά, εσύ Θέμη, το Ratchet το θεωρείς platformer. 3D platformer με σούτρ στοιχεία είναι, εντάξει. Εγώ πιο ναι. πολύ, εγώ ένα που έχω παίξει, δεν έχω παίξει πάρα πολλά. Θεωρώ το platform κομμάτι του πολύ πολύ αδύναμο. Και ότι κυρίως είναι το φαν των όπλων. Ναι, ότι είναι το φαν των όπλων και του house, ας πούμε, που προσφέρει. Έχει ένα δούριο ύπο, το shooting. Δούριο ύπο για το 2015. Έχει το shooting, που, το πράγμα, ναι, ναι. Τα action, το όλο σκηνικό. Το Crash είναι ένα platformer που μαζεύει. Είναι original platformer. Είναι original platformer. Αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει το 2015. Επίσης, Θέμη, το Crash Bandicoot ήταν platformer 3D ψηλο. Ψεύτικα, έτσι. Δηλαδή ήταν στην ουσία δυσδιάστατα. Δεν ήταν το δυσδιάστατο ανοιχτό κόσμο στο τέλο. Κοίτα, ακριβώς με τη φόρμουλα που ήταν που κυκλοφόρησε τότε, το Crash δεν γίνεται να ξαναέρθει. Εννοείται ότι θα γίνουν αλλαγές. Μένει να δούμε και τι θα κάνουν. Και καταρχάς τα λέμε όλα αυτά ενώ έχει φορέσει απλά ένα μπλουζάκι. Τα rights μπορεί να είναι ακόμα στην Activision και να μην δούμε ποτέ. Όχι, όχι, τα rights τα έχει αγοράσει Sony, παιδιά, εδώ και ένα-δύο χρόνια. Ναι, τα έχει αγοράσει. Από εκεί ξεκίνησαν οι φήμες ότι μπορεί να ξανασχοληθεί. Αλλά να σου πω κάτι τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ την Naughty Dog με το ταλέντο που έχει ξαφνικά να παρατήσει παιχνίδια σε στυλ Uncharted και Last of Us και να πει τώρα, θα ασχοληθώ με το. Ο Μπάμπης λέει κάτι σωστό, ρε φίλε. Ο Μπάμπης λέει σωστό και μας στεναχωρεί, δεν μας αφήνει να ελπίζουμε. Ναι, ρε μαλάκα. Τώρα ελπίζατε για το Stonak επειδή ήταν τον δημιουργό του Crash και ως platformer. Τι ήταν το Knack? Δεν το έχω παίξει, αλλά από ό,τι έχω ακούσει. Στο λέω εγώ που το έχω παίξει, ρε φίλε. Το Knack ήταν να το πάρεις και να το βάψεις μπλε και να το πετάξεις στη θάλασσα. Αυτό ήταν ένα πράγμα όμως δεν θα έχει την τύχη του Knack στις πωλήσεις. Από την νοσταλγία και μόνο. Συμφωνώ. Τα ποιότητα, εντάξει, προφανώς. Πολύ πιθανό. Προφανώς. Εντάξει, το Knack ήταν και launch, ας πούμε. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Ίσα-ίσα, το launch είναι, πρέπει να πουλήσει. Είναι console τέτοιο. Δεν ήταν. System seller. Τέλος πάντων, η άποψή μου, εμένα, η ξεκάθαρα λέει ότι κάποια παιχνίδια πρέπει να μένουν στο παρελθόν και από το να επιστρέφουν κατακριουργημένα. Τα προτιμώ εκεί στο παρελθόν. Ας μην ξαναδώ ποτέ μου franchises και brand names τα οποία λάτρεψα μικρός. Η επιστροφή ενός brand, ενός franchise, εμένα πλέον το 2015 δεν μου λέει τίποτα. Και δεν πρέπει σε κανένα να μας λέει τίποτα. Ειδικά αν αυτή η επιστροφή έρχεται από εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους, από εντελώς διαφορετικές εταιρείες, σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινό, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις και μια ατμόσφαιρα εδώ γύρω μας εντελώς διαφορετική. Το δέχομαι, φίλε. Από την Naughty Dog αποκλείεται να είναι έτσι και αλλιώς. Αυτό, άμα δεν είναι από την Naughty Dog, από ποιον θα είναι και πώς θα είναι. Αυτό προσπαθώ να σας πω ότι... Απλά ελπίζουμε προς το πάνω. Όλοι ελπίζουμε, ρε φίλε. Όλοι ελπίζουμε. Τώρα Metroid, ρε Πρίτσκα, εντάξει. Πες μου τώρα. Το Metroid είναι πιο πιθανό, ρε παιδί μου. Ταιριάζει με τα τωρινά δεδομένα. Άλλο λέω. Θα σου πω εγώ τώρα. Πρίτσκα, ανακοινώθηκε νέο Metroid. Θα πεις, σοβαρά μιλάς, αλήθεια, ναι, πού, τι θα πεις. Ή θα πεις πρώτα... Τι Metroid, από ποιον? Υπάρχει, ρε, το Federation Force. Μη με διρείς. Πήγε να σου γυρίσω αγκονιά εδώ πίσω. Αυτό πλάκα που έχει χαθεί. Ποιο? Το έχουν ξυλοθάψει, το Federation Force. Αφού είναι μαλάκα, αφού κάνανε petition να το καταργήσουν, να το αγκυρώσουν, πλάκα μου κάνει. Σάκη, άμα δεις τις πρόσφατες κυκλοφορίες Nintendo, είναι αποκαρδιωτικές. Δηλαδή, μετά το Mario Maker, είναι... Τραγικά τα πράγματα, οπότε δεν θα μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, αν έβγαινε. Μόνο και μόνο για να γεμίσει ένα μήνα, ξέρω εγώ. Οπότε δεν ξέρω τι συνέβη. Πάντως, ναι, έχεις δίκιο, θα κοιτούσα όποιος είναι. Και ακόμα και η Retro να ήταν. Ακόμα και η Retro να ήταν, πάλι δεν είναι η ομάδα που ήταν τότε. Όχι. Πλέον. Πω, θα το πω πάλι στην κλασική κουβέντα, αλλά δεν γίνεται, φίλε. Πλέον μας έχουν κάνει όλους πολύ καχύποπτους. Και ένα πράγμα πρέπει πρώτα να ξετυλίγουμε το τριγύρο που λέγεται franchise, όνομα, ιστορία, νοσταλγία. Hype γενικά. Hype γενικά και να κοιτάμε το μέσα, το περιεχόμενο. Εκείνο είναι που αν το περιεχόμενο μας δείχνει ωραίο, τότε ναι, έχεις όλο το δικαίωμα
να ενθουσιάζεσαι, να χειροκροτείς και να χοροπηδάς. Συμφωνώ. Από το να σου λέει επιστρέφει ένα crash και εσύ απλά να τρελαίνεσαι, δεν λέει κάτι. Πραγματικά. Τέλος πάντων, πάμε τώρα σε κάτι που ταιριάζει. Το Final Fantasy 7 είναι ένα από τα σπουδαιότερα και μεγαλύτερα βιντεοπαιχνίδια που έχουν υπάρξει ποτέ. Σε μια κατηγορία παιχνιδιών που τότε έσπαγε κόκαλα, τώρα πλέον χωλαίνει, η αλήθεια είναι, τα JRPG, αλλά τέλος πάντων, μια τεράστια επιθυμία που λες εκεί, όλοι το λένε, όλοι το θέλουν, ήταν να επιστρέψει σε ένα remake. Έχει ανακοινωθεί το remake από το καλοκαίρι. Από την E3. Ναι. Όλοι σούπερ ενθουσιασμένοι. Δείξανε και gameplay στο PS Experience. Και τότε ξεκίνησε η γκρίνια. Γιατί? Που πάει το turn-based και όλα αυτά. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Λογικό είναι να κάνουν κάποιες αλλαγές. Πειράζει, εντάξει. Λογικό είναι, σου λέω, σε ένα remake εξ ολοκλήρου να κάνουν τις αλλαγές, να το κάνουν πιο action κτλ. Και στην τελική να σου πω κάτι, εγώ έπαιξα Final Fantasy 12 που είναι real time οι μάχες του και ήταν μια χαρά. Ναι, είναι μια χαρά. Απλά το 7, ξέρεις. Το εντάξει, ας είναι το παιχνίδι, η ιστορία και το σενάριο και το όλο feeling, ρε φίλε, και ας μην είναι turn-based, δεν πειράζει. Σε μένα, εμένα δεν με ενοχλεί. Εντάξει, δεν λέω ότι. Θα συμφωνήσω με τον Nike, πάντως πειράζει. Ήταν στον κορμό του παιχνιδιού, δεν έπρεπε να το βγάλω. Και ήταν πολύ καλό turn-based. Εντάξει, και το 8 και το 6. Και βασικά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και το, εντάξει, και το 10, τι λέω. Αλλά εντάξει, ένα turn-based καλό. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία της είδησης. Η ουσία της είδησης δεν είναι ότι δείξανε ένα πολύ εντυπωσιακό Final Fantasy 7, το οποίο είναι εντυπωσιακό αυτό που είδαμε. Τα γραφικά σκίζουν, φίλε. Δεν ήταν εντυπωσιακό. Φαίνεται ένα παιχνίδι το οποίο φτιάχνεται εξ ολοκλήρου από την αρχή. Ε? Ναι. Α. Και... ναι, αλλά... Και έρχεται την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα. Την επόμενη, νομίζω, κατευθείαν το χαστούκι. Ναι. Και λέει... σε επεισόδια, σε κομμάτια θα βγει. Θα βγει remake 1, remake 2. Ρε το κάναμε, λέει. θα βγει remake 1, remake 2. Βέβαια, παιχνίδι 100 ωρών. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω τι. Περισσότερα λεφτά, με εύκολο τρόπο. Ναι. Και μείναν όλοι, ξέρεις, με ένα... και έφαγε και κράξιμο και τα λοιπά. Νομίζω όμως ότι το hype που έχει το Final Fantasy 7 Remake ακόμα κρατάει θετικά τους φανατικούς. Λέει εντάξει, φέρτε το. Είναι remake Final Fantasy 7. Οι προαιρετικοί χαρακτήρες σε microtransactions, τα chocobo σε DLCs. Αυτό. Και έρχονται ουσιαστικά με μια τέτοια ανακοίνωση, sorry, και χαλάνε το πάρτι. Παιδιά, μιλάμε για εγκληματική κίνηση σε ένα Final Fantasy, κατά τη δική μου άποψη. Δηλαδή, καθυστερήστε το, περιμέναμε 20 χρόνια. Καθυστερήστε 20, πόσο περιμέναμε, το 97 δεν κυκλοφόρησε. Όταν γεννήθηκα. Το 97 δεν κυκλοφόρησε. Τότε είναι. Nike. Ναι, 97. 97. Σχεδόν 20 χρόνια πάμε. Τι, περιμέναμε 18 χρόνια. Ας περιμένουμε άλλο ένα, άλλα δύο, να δούμε ένα ολοκληρωμένο. Τι remake, ένα remake, δύο remake. Δεν είναι, Σάκη, δεν είναι θέμα ολοκλήρωση και βιασύνης. Και με το Hitman τα ίδια κάνουνε. Οπότε από ό,τι φαίνεται η εταιρεία θέλει να το δουλέψει επεισοδιακά. Για κάποιο παράξενο λόγο. Δεν είναι telltale. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους και γιατί αυτά τα παιχνίδια τα βγάζουν σε επεισόδια. Υποθέτω κάνουν ένα πείραμα να δουν πώς θα πάει. Δεν ξέρω. Η επίσημη δικαιολογία τους είναι ότι επειδή το παιχνίδι κόβεσαι είναι... λίγο, κόβεσαι. Τι κατεβάζεις πάλι. Μα ακούτε. Ναι. Έλα, ναι. Λέω, η επίσημη δικαιολογία τους είναι επειδή το παιχνίδι έχει μια τεράστια κλίμακα και ότι για τα σημερινά δεδομένα θα είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, να το κάνουν σε ένα παιχνίδι. Το σπάνε στην ουσία σε κομμάτια. Τι... Περίμενε. Τι εννοείς, ρε μάλακα, πρίτσικα. Στα σημερινά... Μπορούσε να κυκλοφορήσει με αυτή την κλίμακα το 97 και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το 2017. Το 15 πώς θα βγει ολόκληρο.
το 15 ας πούμε, που διάβαζα έχει έναν playable χαρακτήρα. Ας πούμε. Από ό,τι βλέπω το 7 έχει 11. Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς πάνε να κάνουν. Επίσης νομίζω ότι τα... Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι τα περιβάλλοντα στο 7 ήταν pre-rendered, έτσι δεν είναι. Τώρα συνεχίζουν να είναι pre-rendered, ναι. Δεν νομίζω. Και, πάνε, και ήταν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αυτό λέω, είναι και πολλά. Μιλάμε για πάνω από 100 ώρες παιχνίδι, έτσι δεν είναι. Ναι. Παιδιά, ήταν παιχνίδι 100 ώρων το 7. Ναι. Και παραπάνω, μη σου πω. Τέλος πάντων, αυτή είναι επίσημη, ούτε και εγώ συμφωνώ. Αυτοί το πλασάρουν ότι καλύτερα έτσι σπαστά και να το πάρετε πιο νωρίς, παρά ας πούμε ολοκληρωμένο μετά από 5 χρόνια, κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Θέλω να δω σε τι τιμές θα είναι το κάθε μέρος. Άμα αυτό είναι γύρω στα 20-25 ευρώ, ας πούμε, δεν έχω θέμα. Αν και πάλι σπάει τη συνέχεια την. Ξετάζεται πόσο θα είναι για τον θα έχει. Αυτοί είπαν ότι το κάθε μέρος θα είναι σαν αυτόνομο παιχνίδι. Αν, σαν... Αυτό που σημαίνει. Ναι, αλλά άμα είναι για κανονικά. Ναι, άμα είναι για κανονικές τιμές. 50 ράκια. Μετά σε τι θα δώσουμε 250 ευρώ, ας πούμε, για να παίξει το 7. Δεν ξέρω, πολύ βρωμάει όλοι. Ναι, βρωμάει, βρωμάει πολύ. Αρπαγή μεγάλη. Και έρχεται και κολλάει με αυτό που σας έλεγα πριν, παιδιά. Άμα είναι στο να σου λένε στο επιστρέφουμε, να χειροκροτάς και να τέτοιο και να στο βγάζουν ξινό, γιατί ξινό θα το βγάλουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να κυλήσει ομαλά το θέμα το episodic remake 1, remake 2, Final Fantasy. Ομαλά δεν θα κυλήσει. Εκμεταλλεύονται την νοσταλγία. Γκρίνια, microtransaction, DLC-άκια, σκατάκια, season pass, αυτά, ιστορίες, θα το ξεσκίσουν το παιχνίδι. Και θα έρθουν και θα σου πούνε, εσύ δεν μας έλεγες 20 χρόνια, απάρτο, απάρτο. Και άντε μετά να πεις εσύ ναι, όντως. Αυτό ακριβώς εννοώ. Να βγει και ένα crash bandicoot σε επεισόδιο, να γουστάρουμε, ρε παιδί. Ναι, και όσοι λένε ότι για να περάσεις στην επόμενη πλατφόρμα θα περιμένεις 3 μήνες. Να κυκλοφορήσει το 19. Παρόλα αυτά όμως, θέλω να δω, επειδή όλους τους χαλάει αυτό το προσωπικό, να δω πόσοι θα το αγοράσουν και πόσοι θα απαντήσουν με τα χρήματά τους. Να σου πω κάτι. Γιατί όλο γκρινιάζουμε, αλλά όλο το αγοράζουμε. Συμφωνώ. Να σου πω όμως κάτι, ρε Μέμο. Αγοράζουμε ξανά παιχνίδια που κυκλοφόρησαν πέρσι και δεν μας είχαν πολυτρελάνει. Δεν θα αγοράσεις παιχνίδι του 97 που μεγάλωσες με αυτό, που ήταν ένα αριστούργημα και σε συγκλώνησε στα 13 σου, ξέρω εγώ. Να το αγοράσεις, αλλά να περιμένεις να βγουν όλα και να πάρεις το τέλος όλα μαζί σε μια έκδοση με όλα μαζί. Στα επεισοδιακά παιχνίδια τα υπόλοιπα, εγώ αυτό κάνω. Τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι που πραγματικά έχει όχι φανατικό κοινό, έχει άρρωστους. Δεν αυτό εκμεταλλεύονται, ναι. Και, ναι, προφανώς πάνω σε αυτό πατάνε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άνθρωπος που γουστάρει τα Final Fantasy, έχει αρρωστήσει με το 7 και θα δει έστω και το πρώτο επεισοδιάκι της μιας ώρας που λένε και δεν θα πάει να το πληρώσει. Το Στάρκ να δεις, γιατί ήμασταν στο Skype όταν ανακοινώνονταν και όταν σου έπαιζε το τρέιλερ φώναξε «Φέρτε Σέφυροφ, φέρτε Σέφυροφ». Ναι, φίλε. Ναι, για κάποιο λόγο είχα την εντύπωση ότι η purist του Final Fantasy 7 θα τους χαλούσε λίγο αυτό το νέο στυλ. Εμένα με χαλάει. Κοίτα, όσο έβλεπε το τρέιλερ, εντάξει. Ναι, ναι. Άμα καθίσει και το σκεφτεί μετά, μπορεί και αυτός να έχει τις ενστάσεις του, τα παράπονα του. Εγώ δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω. Δεν με χαλάει. Το στυλ που έχει τώρα το είχαν Final Fantasy που μου αρέσουν, αλλά ως 7 δεν το ήθελα έτσι στυλ. Ναι, ουσιαστικά δεν είναι τόσο fan service, αλλά προσπαθούμε να το πλασάρουμε και λίγο προς τη νέα γενιά. Ναι, το εκμοντερνίζουν, ναι, για να έχει απήχηση, ναι, γιατί το 97 ήταν άλλα. Θα είχε πλάκα ωστόσο να το άφηναν όλο ίδιο. Θα πάθανε λίγο σοκ οι σημερινοί gamers. Ναι, ναι. Που σοκ που δεν, που θα μπορούσαν εύκολα να ξεπεράσουν. Γιατί, άμα το σκεφτείς, το Child of Light τι ήτανε. Ήταν πιο πολύπλοκο turn-based. Γιατί είχε και αυτή η μπάρα που μπορούσε να αναιρέσει στην επίθεση, ξέρω εγώ. Το turn-based έχει μια λογική. Είναι λίγο συγγυρισμένο ως προς τη δομή του. Που ξέρεις, ο άλλος που δεν είναι εξοικειωμένος έχει το χρόνο να επιλέξει, να κάνει, να ακυρώσει. Πέρα από αυτό, τώρα, αν δεν κάνω λάθος, θύμισε μου, δεν έβλεπες τους εχθρούς στο 7, έτσι δεν είναι. Έμπαινε απευθείας στη μάχη χωρίς να τους μπορεί να τους αποφύγεις, έτσι δεν είναι.
Σε κάποια σημεία έβλεπες τους εχθρούς και γινόταν μάχη. Αλλά έξω στον κόσμο, ας πούμε, όπως έτρεχες, ξαφνικά... Ναι, ξαφνικά έμπαινε σε οθόνη μάχης. Ναι. Αλλά σε σημεία, ας πούμε, όπως στην αρχή, τρέχουν σύνδρα στρατιώτες πάνω σου και είναι επακόλουθο ότι έχει μάχη, ας πούμε. Ή φτάνεις κάπου και είναι τον boss, συζητάτε και μάχη. Πάντως βλέπω αρκετά παιδιά που λένε, ας πούμε, πριν λέγαμε για το platforming και ότι πλέον δεν είναι σύγχρονο κλπ. Και ότι ούτε το turn-based είναι. Γιατί ρε παιδιά, τώρα είπε ο Νάκη για το Child of Light. Υπάρχουν και strategy turn-based. Αξιοπρεπέστατα παιχνίδια. Για ποιο λόγο να μην είναι σύγχρονος, να μην μπορεί να σταθεί σήμερα αυτός ο μηχανισμός. Δεν ξέρω, τον θεωρείτε σύγχρονο που παλιά. Είναι πολύ αργός. Είναι και το πόσο... Τι θα να πει αργός, δηλαδή. Στρατηγική είναι το θέμα. Μέμου, εντάξει, σε μένα μην το λες. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Απλά θεωρώ ότι ο σύγχρονος παίκτης έχει συνηθίσει, ξέρεις, σε ρυθμούς τρελούς. Γενικά, τώρα δεν μιλάω μόνο για τα παιχνίδια και οι σειρές τρέχουν με χίλια και οι ταινίες τρέχουν με χίλια πλέον. Δεν έχουν την υπομονή να επενδύσουμε. Κάποια tablet games, είναι κάργα turn-based φάσεις, ξέρω. Τα οποία όμως έχουν συγκεκριμένο κοινό, Nike, το οποίο ξέρει τι θα παίξει. Και του αρέσει και πάει και το αναζητά. Τώρα σε mainstream παιχνίδια και τέτοιο δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι μηχανισμός κεντρικός έτσι. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον σε αυτό που είναι remake και όχι καινούριο, δεν είπαμε να βγάλουν καινούριο Final Fantasy και να είναι Sony και καλά turn-based. Έχει εξελιχθεί αλλιώς το πράγμα. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό το παιχνίδι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα ριζικά. Τα skills που επιλέγεις, ο χρόνος που ξοδεύεις κλπ. Δεν θα υπάρχει πλέον. Θα είναι τελείως διαφορετικό. Action game. Μέμο, έχεις παίξει το Lost Odyssey. Κάτσε, ποιο λες τώρα. Το αποκλειστικό του 360. Αποκλειστικό 360, όχι, αποκλείεται. Δεν είχα. Α, γιατί κατά την άποψή μου είναι το Final Fantasy 7 της γενιάς της, ας το πούμε, της δεκαετίας της τελευταίας, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Ως προς τι JRPGs, τι? Ως προς τι, story, ως προς όλα. Ναι. Είχε και άλλα. Είναι πολύ κοντά στο Final Fantasy 7 το Lost Odyssey. Είχε και άλλα δυνατά JRPGs. Κοίτα, εγώ δεν είμαι, το έχω πει δεκάδες φορές, δεν είμαι αυτός που έχει περιστατωμένη άποψη πάνω στα JRPGs, εννοείται. Παίζω όμως, δεν λέω ότι δεν είναι κατηγορία που δεν ασχολούμαι. Το Lost Odyssey ήταν συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό παιχνίδι, δηλαδή ένα αριστούργημα. Και λυπάμαι πολύ που αυτό το αριστούργημα πήγε ψιλοάπατο σε μια κονσόλα που δεν και μια εταιρεία που δεν μπορούσε να το υποστηρίξει, όπως είναι η Microsoft και το Xbox. Αυτό το παιχνίδι, εάν κυκλοφορούσε σε PlayStation μαζί με το Xbox, δεν λέω, εννοείται, όλοι έχουν δικαίωμα. Αλλά σε PlayStation που είναι πιο κοντά έτσι στη φιλοσοφία των JRPGs, λόγω της ιστορίας και τα λοιπά. Και που πουλάει πάνω από 15 κονσόλες στην Ιαπωνία. Αυτό και που... Ισχύει. 14 ρε, ο ένας το πήρε πίσω. Ναι, θα μιλούσαμε για παιχνίδι που θα το ξέραμε και δεν θα με ρωτούσε τώρα ο Μέμος ποιο λες. Πολύ κρίμα, πραγματικά πολύ κρίμα. Αριστούργημα από τα λίγα. Είναι αποκλειστικό εγώ. Ναι, ήταν αποκλειστικό. Αν δεν είχες το Xbox έπαιρνε τα τέτοια σου. Τι να κάνουμε. Και τον Blue Dragon. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα μπορούσες να αν ήταν στα χέρια εταιρείας που ήξερε να το προωθεί, θα μπορούσε, όχι ότι η Microsoft δεν ξέρει να προωθεί παιχνίδια, αλλά τα συγκεκριμένα νομίζω ότι δεν μπορεί να τα προωθήσει. Δεν το έχει ρε παιδί μου. Ή εμείς δεν μπορούμε, εμείς, το κοινό δεν μπορεί να ακούσει από τη Microsoft, ναι, ξέρεις. Μπράβο, το brand του Xbox δεν είναι συνδεμένο αυτό, με δεν αυτό. Δεν είναι συνδεμένο με αυτά, ακριβώς. Το κοινό. Ναι. Θα μπορούσε να σε πείσει η εταιρεία να αγοράσει Xbox, έτσι, για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Μάλλον δεν έφτασε καν στα αυτιά σου εσένα με τον τρόπο που θα έπρεπε. Τέλος πάντων, όσοι, το λέω σε εσάς, όσοι ασχολείστε με ιαπωνικά παιχνίδια, JRPGs και τα λοιπά, και μπορείτε, έχετε ή μπορείτε να βρείτε ένα Xbox 360, δεν ξέρω, στο backwards compatibility υποστηρίζετε?
Δεν ξέρω γιατί, του νομίζω πρόβλημα με τα δύο CD. Μέχρι το 4 DVD είχε. Με τα DVD τα πολλά, τέλος πάντων. Είχαν πει γενικά παιχνίδια. Δεν έχει σημασία. Ρε, ένα βάζει και το κατεβάζει. Δεν είναι ότι το παίζει από το CD. Δεν ξέρω, νομίζω είχε προκύψει ένα πρόβλημα στην αρχή. Μπορεί να μπει να το φέρουν. Ναι. Όσοι λοιπόν δεν το έχετε δει αυτό το παιχνίδι, δείτε το οπωσδήποτε. Και δεν είναι ότι το λέω απλά εγώ. Όποιον και να ρωτήσετε που ξέρει από JRPGs, πραγματικά είναι ένα αριστούργημα από τα λίγα, γιγαντιαίο, μεγάλο, ένα ταξίδι ανεπανάληπτο. Και επειδή μου αρέσει στις εκπομπές μας να βγάζουμε έτσι και ωραίες ιδέες και να σας στέλνουμε και λίγο προς την κονσόλα να παίζετε σωστά παιχνίδια, με βάση την κουβέντα που κάνουμε όλοι μαζί, δείτε οπωσδήποτε το Lost Odyssey. Πραγματικά το υπογράφω με ό,τι χέρια έχω πάνω μου και δεν έχω μόνο δύο. Λοιπόν, γιγαντιαίος τίτλος, πραγματικά. Τώρα, στην κλήρωση την έκανα όσο μιλούσατε εσείς γιατί και μαλώνατε. Ένα παιδί ρωτάει για το παιχνίδι Lost Odyssey. Lost Odyssey. Ναι, χαμένη Οδύσσια. Χαμένη Οδύσσια, ναι, ας το πούμε έτσι. Δείτε το οπωσδήποτε, παιδιά, δείτε το, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στην κλήρωση βγήκε ο αριθμός 101, ο οποίος εδώ μας λέει ότι είναι ο Diama Rose, που κερδίζει... Ο Διαμαντής. Ο Διαμαντής, ναι. Κερδίζει αυτό που είναι εδώ, να το. Σφραγισμένο, λίγο είναι σφραγισμένο, παιδιά, εδώ έπαιζα... Και λίγο το άνοιξα μέχρι εδώ όμως. Δες το. Σας κορυδεύει ρε, ψέματα είναι. Μέχρι εδώ. Απλά μου αρέσει να παίζω με το άνοιγμα εδώ στο πλάι. Διαμαντή μου, θα στείλεις μήνυμα να σου στείλω τον κωδικό. Δεν χρειάζεται να σου στέλνω τώρα ολόκληρο το πακέτο. Εντάξει. Λοιπόν... Τι άλλο. Αυτά. Και Half-Life 3 για να κλείσει. Για την τρολιά που έκανα. Βασικά δεν ξέρω αν το έκαναν αυτοί ακριβώς. Τι ρε. Βγήκε να το πάρω. Εγώ το καταχώρησα, ρε. Εγώ το βάλα στο Steam. Δεν πήρε χαμπάρι ο Σάκης. Έγιναν πάρα πολλά leaks τώρα τελευταία για παιχνίδια στο Steam, γιατί πρόσθεσε η Valve ένα χαρακτηριστικό που μπορείς εσύ από τη λίστα σου στο Steam να πας και να διαγράψεις κάποιο παιχνίδι που δεν θέλεις. Να μην το δείχνει καν. Mm. Και κάτι προέκυψε, άφησαν ένα bug, κάποιο κενό στον κώδικα τέλος πάντων. Και όλα τα παιχνίδια που δεν ήταν η καταχώρηση στο Steam Database με το όνομα μαζί, λίκαραν με αυτόν τον τρόπο. Και βρήκανε και. Κάτσαν και τάψεξαν, ας πούμε, και βρήκαν και μια καταχώρηση Half-Life 3. Προφανώς την έκανε κάποιος τρολάς γιατί δεν είχε την παύλα ανάμεσα. Ναι. Και ξεσηκώθηκαν όλοι. Ο Valve έβαλε στο database του Steam του Half-Life 3 και τελικά πήραμε τον πούλο. Πραγματικά όσο κάνουν έτσι ο κόσμος. Ναι. Η Valve δεν πρόκειται να βγάλει τίποτα. Τι εννοείς όσο κάνει έτσι ο κόσμος, όσο τρελαίνεται. Ναι, αυτό με το παραμικρό έχει δημιουργήσει τόσο hype που πραγματικά η Valve παίζει να φοβάται απλά να το κυκλοφορήσει. Νομίζω ότι συμφέρει. Ας βγάλει Portal 3. Εντάξει, παιδιά, μην τους το λέτε ότι το θέλουμε. Δεν μας ενδιαφέρει το Half-Life. Ναι, ρε. Αδιαφορήστε και θα γυρίσουν. Αν βγει και έχω λεφτά στο Pay Safe, μπορεί και να το πάρω. Εντάξει, μπορεί, ρε παιδί μου. Θα δούμε. Άμα έχουμε χρόνο, τότε εντάξει. Ο Ντεπαλούκ λέει: Είμαι αθώος, δεν ξέρω τίποτα. Ρε Ντεπαλούκ. Οι ατάκες σου πρέπει να γραφτούν σε βιβλίο, ρε μαλακά. Αλήθεια, ρε φίλε. Ο οποίος Ντεπαλούκ προχθές έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, έτσι. Και εντάξει, λοιπόν. Μπορεί να είναι έτσι τραλαλά και τραλαλό μέσα στο chat και στα σχόλια, αλλά όταν γράφει, γράφει. Έγραψε πολύ ωραίο κειμενάκι που αφορούσε τα παιχνίδια των 60 ευρώ και τα microtransaction και τη σχέση μεταξύ τους. Και σε πολλά ήταν πολύ to the point. Μπράβο. Όπως φοβερό άρθρο έγραψε σήμερα και ο διάσημος πλέον. Ναι, ρε φίλε. Συνεργάτης του Φερεντίνου. Διάσημος είναι πλέον. Εντάξει, τι να συζητάμε. Αλλά και εγώ. Κάτσε. Εγώ αισθάνομαι τυχερός που έχω φίλο τον Μπάμπη τον Ματσαμάκη, ο οποίος παρευρέθη σε εκπομπή με τον έναν μεγάλο γιγαντιαίο Χρήστο Φερεντίνο. Ναι, ρε φίλε. Δεν μας έκανε περήφανος όμως. Έχασε για λίγους πόντους. Αλλά έχασε, εντάξει. Άλλο αυτό. Δεν φτάνει. Κέρδισε στη ζωή, ρε μαλάκα. Κοίτα, πήρε μια εμπειρία τεράστια. Εντάξει. Στην εκπομπή του Φερεντίνου, σε έχω σωμία. Όχι πάλι. Ο μεγάλος αυτός. Τυχερός άνθρωπος. Είμαστε τυχεροί για τον Μπάμπη. Γράψε άρθρο για την εμπειρία σου. Μπάμπη. Ναι, ρε μαλάκα, γράψεις για κάθε μαλακία που σου έρχεται στο μυαλό να πούμε και video games και μαλακίες. Γράψε και για το μεγάλο Χρήστο Φερεντίνο.
αυτή τη σπουδαία ελληνική προσωπικότητα. Του δίδαξε για τις ταινίες πλάκα. Σε ελληνικές, ρε φίλε, που δεν τα ήξερε. Πρέπει να του ρίξει τρελό δούλεμα του Φεριντίνου. Ο Μπαμπής. Ναι, ναι. Ναι, ρε, ναι, δεν τον ήξερε. Ήδη, άμα δεις το ύφος του έτσι όπως του μιλάει. Ναι, όλεγε. Τι πέταξε ο Ντεπαλούκ. Λίγους πόντους, τσόντα ήτανε, λέει Ντεπαλούκ, μαλάκα Ντεπαλούκ, θα σε κλείσω, ρε. Και στην τελική να σας πω κάτι, όπως λέει και ο Μπάμπς, φίλε, η τηλεόραση ελληνική πήρε λίγο από την έγκλη του. Κοίτα, τώρα που ήρθε ο Μπάμπης, ίσως και να αρχίσω ξαναβλέπω, ρε φίλε. Εγώ το έβαλα, εγώ το σύνδεσα, Μπάμπη. Εγώ σήμερα έκανα αίτηση, κανονικά, και σε Nova και σε Fortnite. Ποιο τα γαμάει τα Discovery υπάρχει Channel. Υπάρχει ελπίδα και... πάλι. Υπάρχει ελπίδα πλέον. Discovery Channel. Αντένα, Alpha, Sky, Mega. Εγώ τα θέλω αύριο το πρωί στην τηλεόρασή μου. Και όχι με καλωδιακή καλώδιο. HDMI, καθαρό. Εκεί ρε φίλε. Θα πληρώνω εκεί. 50... Πόσα θέλει Nova, 50 ευρώ. 50 ευρώ θα τα δώσω εγώ. Θέλουμε εκπομπή Μπάμπη όμως να παρουσιάζει αυτός. Ναι. Και να φοράει την επικαιρότητα, να τους τρολάρει και να τους ξεφτυλίσει όλους. Και τα κούνια. Ναι. Γιατί χρειάζεται και τα κούνια για να έχεις εκπομπή. Να γκρινιάζει όλη μέρα σε ένα κανάλι. Μόνο. Ή να πουλάς διάφορες παράνομες συσκευές. Ξέρω εγώ. Και να κληρώνεις συσκευές. Εντάξει, είχε... Ο Μπάμπης, να σας πω τώρα κάτι. Ο Μπάμπης είναι πολύ λίγος μπροστά στον μέγιστο κολλητό του Γιώργου. Εκείνος είναι ασύλληπτος. Εκείνος δεν μπορεί να μιλήσεις. Με τον Μπάμπη λες και κάμια κουβέντα. Όχι, δεν μπορείς. Δεν με τον Γιώργο δεν μπορείς να μιλήσεις. Δηλαδή ο άνθρωπος παίζει μόνος του σε άλλη κατηγορία. Είναι μόνος του. Εντάξει. Δεν περιγράφεται ο Γιώργος. Αγνό τρολ. Και αν βλέπει, θέλω να του στείλω πολλά φιλιά. Σκέτο όμως, γιατί θα αρχίσει πάλι θα βρει να τρολάρει πάτημα. Λοιπόν, έχει συμπαρουσιαστεί ο Μπάμπης, ρε. Ναι, ναι. Άστο. Το έχουμε δει το εργάκι, δεν δουλεύει. Με τον Γιώργο δεν δουλεύει τίποτα, αλήθεια. Λοιπόν, άσε, δεν θα μιλήσω άλλο. Ρέμα, πήγε 12. Πήγε 12 και 6. Είδες όταν έχεις δίπλα σου το Θέμη πόσο εύκολο. Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Φίλμ νετ λέει κάθε δεύτερη τότε. Πού το θυμήθηκε στο φίλμ, ναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Υπενθυμίζω ότι αύριο, λόγω πραγματικά, σας το λέω, υποχρεώσεων, δεν θα έχει live stream. Και να σας πω την αλήθεια, επειδή θέλω να είναι και ο Αλέκος. Ο Αλέκος έχει κάποιες σοβαρές υποχρεώσεις οικογενειακές τελευταία. Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να μιλήσω... Γι' αυτόν, αν θέλει ο ίδιος να μιλήσει δημοσίως, έχει πολύ σοβαρές υποχρεώσεις τελευταίο Αλέκος, αλήθεια σας το λέω, οικογενειακές υποχρεώσεις, και δεν θα μπορούσε όπως και να έχει αύριο. Και επειδή έχω και το Θέμη τώρα που πρέπει εγώ να εγώ φταίω βασικά, ρε, βρίστε κυρίως, με. Κυρίως εσύ, απλά επειδή ήθελα το επόμενο live stream της Παρασκευής να είναι με Αλέκο, έτσι, horror night φάση κτλ. Δεν θα μπορεί ο Αλέκος, θα κάνουμε τη δουλειά μαζί. Οπότε αύριο δεν θα έχουμε live stream. Δεν πειράζει, είχαμε τη Δευτέρα, θα έχουμε το Σάββατο, θα έχουμε και την επόμενη την Δευτέρα που μας έρχεται. Και την επόμενη Παρασκευή. Αυτά. Λέει γάμος είναι, έγκυος είναι, λένε οι παιδιές. Ναι, ο Αλέκος είναι έγκυος, παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Θα γεννήσει 4 σκυλάκια, τον έχω πει να μου κρατήσει ένα με βούλα στο μάτι, τα Pirate που είναι και ακριβά. Εντάξει, αυτό. Τέλος πάντων. Εκεί κοντά είστε. Εκεί κοντά είστε όλοι σας. Εκεί γύρω είστε. Το γύρω. Τέλος πάντων, δεν θα σας μιλήσει αυτός. Εγώ δεν λέω τίποτα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, φίλοι. Πες και ένα τελευταίο. Όσοι είναι για τα τουρνουά, να τα στείλουν απόψε. Μην ψάχνουμε να τους βρούμε πάλι. Ναι, όσοι είστε για τα τουρνουά, πες το σύρμα. Όσοι είναι για τα τουρνουά, να τα στείλουν απόψε. Μην τους ψάχνουμε. Αυτό. Να τα στείλετε τα email σας σήμερα. Άντε, ας πούμε ότι μέχρι και αύριο στις 12 έχουν περιθώριο, μωρέ. Εντάξει, βρε τα παιδιά. Ας είμαστε λίγο πιο επίκης. Ας είμαστε και λίγο πιο ελαστικοί. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σοβαρά. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Από πού κλείνει? Από εκεί. Παιδιά του Skype, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε την καλή. Καλό Πάσχα, ρε. Καλό Πάσχα. Καλή χρονιά. Καλό Πάσχα. Ένας καλή χρονιά. Ο άλλος.
Αυτοί οι άνθρωποι τώρα θέλουμε. Και εγώ Χριστός Ανέστη από την πύρμη. Να ζήσετε, ρε, να ζήσετε. Και του χρόνου. Ζωή σε εσάς. Την επόμενη εβδομάδα. Ένα τελευταίο. Την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσω να πείσω και τον Αλέκο να είναι στην εκπομπή. Δηλαδή δίπλα μου να είναι ο Αλέκος. Τώρα, εντάξει. Α, εσύ πιστεύεις ότι θα γίνει frame rate, ε? Εντάξει, ρε παιδί. Καλά. Εντάξει, λέω εγώ. Άστο, Σάκη, άστο. Το πέταξα ως ιδέα. Δεν να, ξέρω. Να εκτελεστεί. Άστο, φίλε, άστο. Άστο, άστο. Να'στε, γιατί να'στε, ναι. Μπασταρδάκι, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τα παιδιά στο Skype και όλους εσάς εδώ πέρα που ήσασταν και μπόλικοι και τα είπαμε όμορφα και ωραία. Λίγο τα σχόλιά σας είπαμε λίγο να προσέχετε, γιατί είστε λίγο μερικοί έτσι πιο... Όλους τους αγαπάμε, ρε, δεν πειράζει. Πιο ενθουσιασμένοι. Εντάξει, παιδί μου. Απλά πρέπει κάποια στιγμή κάποιοι λίγο να του βουτάνε το... Θα έλεγα τη γλώσσα τους, τα χέρια τους λίγο να τα βουτάνε πρώτα από το κεφάλι και μετά να γράφουμε. Τέλος πάντων, όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, γιατί αύριο εγώ δεν θα σας δω σε εκπομπή. Το Σάββατο το Χριστινάκι μας έχει εκπομπούλα δεν το λες, live streamάκι το λες όμως. Και αυτά, σας κλείνω, καλό βράδυ σε όλους. Χρόνια πολλά. Αγάπη σε όλους, φιλάκια πολλά. Χρόνια πολλά. Άλλο ένα.